Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις, Χριστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Και θέλω και γυναίκα. Όχι,
θέλουν τη γυναίκα. Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Όλα καλά. Γιατρός. Γιατρός, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Κάζης, αλλά και πολύ παοξής. Τι πιο είσαι, πιο πολύ? Πιο πολύ γιατρός ή πιο πολύ παοξής? Και τα δυο είσαι. Και τα δυο είσαι πολύ ισχυρός. Λοιπόν. Να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Προχθές μιλούσες και συζητούσες, έκανε μια σύγκριση μεταξύ του Πρίγκιπους και του. Και αυτού του Σάξον, αδερφό, πώς το λένε, του Λεβάγια. Λεβάγια, ναι. Ναι. Και τελικά βγάλετε ότι ο Λεβάγια είναι προτιμότερος. Όταν συγκρίνεις δύο παίκτες, δεν συγκρίνεις μόνο αν μπορεί να κάνει μια τρίπλα ή αν μπορεί να φύγει από τα δεξιά από τα αριστερά. Αλλά αυτός είναι, είναι ένας προβληματικός παίκτης και το είδες και χθες. Είναι. Πώς το κάνω. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα τους βγάζεις να τους πουλήσεις, ναι. Πώς το πιάσει ο ένας και πώς το πιάσει ο άλλος. Αυτό είναι άλλο γιατρέ μου. Πώς, όταν κρίνεις ένα παίκτη, πώς το κρίνεις. Ναι. Ο Λεβάγια έλεγε αυτός ότι είναι καλός και τα λοιπά. Ο Λεβάγια καλός, αλλά ο Λεβάγια είναι από τους έξι αγώνες. Που έπαιξε στο πρώτο, έπαιξε τον ένα και βγήκε έξω. Ναι, τώρα κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί. Αν οι συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο που εργάζεστε είναι σε αθλειότατο βαθμό, δεν μπορείτε να αποδώσετε τα αναμενόμενα και το έχουμε πει και εγώ και ο Γρηγόρης. Γρηγόρη. Έτσι είναι. Δηλαδή, σε ένα πανεπιστημιακό καλό νοσοκομείο, σε μια πολύ καλή γενική κλινική, ιδιωτική ας πούμε κτλ. Ένας γιατρός, γιατρούκλαρος όπως είσαι εσύ, όπως πολλοί συνάδελφοί σου κτλ. Έχουν άλλη απόδοση. Γιατί με βολεύει αυτή. Που, ναι. Αν είναι το γουρούνι θέλει να κάνετε στη μέση. Αυτά τα ακουστικά να τα βγάλω ή όχι. Αν είναι εύκολα, βάλτε εκείνο. Ναι. Είναι γουρούνι. Είναι γουρούνι. Το ζητάω ευγενικά. Αυτό έλειπε, να μας το ζητήσεις και εμείς ευγενικά δηλαδή. Έχεις και έχεις τρόπους, σου μάθε τουλάχιστον ο Άγιος Παΐσιος, σου μάθε τρόπους να πούμε. Αυτό το γουρούνι ποιο είναι εδώ. Σε πλακώσει. Λέγε γιατρέ, άρα εσύ πιστεύεις. Ότι εδώ ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει σύγκριση καν. Δεν υπάρχει ούτε καν σύγκριση. Ούτε καν σύγκριση. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι προτιμό. Δηλαδή, ο Πρίγκιπς είναι και κύριος, δηλαδή είναι και μέσα στο γήπεδο. Ναι. Εγώ που τον παρακολουθώ, αν έχει πάρει δύο-τρεις κίτρινες κάρτες και εκείνο. Δηλαδή, αν ο Λιβάγια έμπαιζε στον ΠΑΟ και ο Πρίγκιπς στην ΑΕΚ. Λες ότι θα έκανε παπάδες ο Πρίγκιπς, αυτό μου λες. Νομίζω ναι. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Λοιπόν. Θύρα 4 έβγαλε ανακοίνωση. Δεν γουστάρει να έρθει η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σύμφωνος 100%. Και επίσης θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι γλιφτράκια το Σαββίδι. Ήθιστε, όταν υπάρχουν πλούσιοι παράγοντες με πολλά λεφτά, οι σύνδεσμοι να πηγαίνουν και να γλύφονται. Όπως και οι δημοσιογράφοι, όπως και παλιοί παίκτες κτλ. Αυτό που κάνει η Θύρα 4, η συγκεκριμένη, και λέει δεν γουστάρουμε κτλ. Μόνο πάνω από τα πτώματά μας. Χωρία που με βρίσκει σύμφωνο για τη βρωμοεθνική ομάδα, την οποία δεν την γουστάρω και εγώ να πούμε, και συμφωνώ με αυτά που γράφουν μέσα ότι έχουν δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ διάφορα θέματα, η εθνική απάτη. Πρόσεξε. Πάει, μισό λεπτό. Πάει κόντρα και στο Σαββίδι, ο οποίος είναι λίγο χαζοχαρούμενος με την εθνική ομάδα. Έχει φέρει όλα τα παλτά εδώ, Τζιόλι, Μίνι, και ό,τι σαβούρα υπάρχει το έχει φέρει εδώ πέρα και έβγαινε ο ΠΑΟΚ τέταρτος και τρίτος και δεν έκανε πρωταθλητισμό. Αλλά δηλώνει. Και τους δίνω συγχαρητήρια δημόσια όσες φορές και έκανε, έχουμε κοντραριστεί πολλές φορές, φουλ σε άλλα θέματα. Με βρίσκω μάλλον σύμφωνο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και τους δίνω συγχαρητήρια γιατί δεν κολοτρίφτηκαν χρόνια τώρα με το Σαββίδι, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος.
για άλλους συνδέσμους τύπου Αμερικής και τα λοιπά και κάποιους άλλους. Έχω πολλά άσχημα να πω. Η θύρα 4 λοιπόν, μπράβο στους πιτσιρικάδες και σε όσους είναι εκεί πέρα μέσα που δεν τίνανε χέρι βοηθείας στο Σαββίδη να του κάνουν γλύκες. Παρά το γεγονός. Πώς αιτιολογεί αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο Σαββίδης τους έκανε ομάδα πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Ωραία. Ναι. Η θύρα 4 πώς δικαιολογεί το ότι δεν θέλει την εθνική. Για πες μου, γιατί στην ανακοίνωση γράφει μια δικαιολογία. Ναι, η δικαιολογία είναι ότι αυτή η βρωμοεθνική ομάδα η οποία χρησιμοποίησε ενάντια στον ΠΑΟΚ, μίλησα για τον ΠΑΟΚ, ενάντια του ΠΑΟΚ πολλές φορές, τέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα, σαν εθνική ομάδα, πώς τέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πώς τέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και στον Άρη. Πώς τέθηκε δηλαδή απέναντι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στην εθνική ομάδα. Δεν παίρνει παίκτες από τη Βόρεια Ελλάδα και παίρνει από την. Παίρνει, ρε παιδί μου, παίρνει. Ναι. Στη συγκεκριμένη μου περίπτωση υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι από εδώ πάνω. Ναι, δεν τον γουστάρουν όμως. Γιατί σφυρίγματα δεν έχουν. Εγώ δεν θέλω σφυρίγματα. Γιατί τον έβαλε στο τέτοιο, είναι ωραίος. Φαλακρός με καλά μάτια. Να είναι δίκαιος και σωστός. Και επίσης ο προπονητής της ειδικής ομάδας είναι ο Ζασιάδης. Η συγκυρία αυτή τη στιγμή δεν είναι η ίδια με ό,τι ήταν παλιά. Και νομίζω ότι είναι τιμητικό. Α, λες ότι τώρα λες ότι έχω. Μα, σε αυτή τη φάση, δεν δικαιολογείται, βέβαια. Γρηγόρη, εσύ τι λες. Τι έγινε, τι έπαθες. Από γιατρούς σε γιατρούς. Έφυγα από τους γιατρούς, γιατρό με έφερες. Και εγώ σε γιατρό ήμουν. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Γιατί, να μην κάνουμε τα check-up μας, να μην κάνουμε. Να ήταν για μας, τώρα εντάξει, εμείς οριζόντια. Εμένα θα με κουβαλήσουν μία φορά τέσσερις. Δεν θα με κουβαλήσουν. Όχι, εντάξει. Όλα τα γουρούνια ευνίδιο θάνατο έχουν. Λοιπόν. Λέγε. Τι να πω, καταρχήν να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Ναι. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listopart.gr μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά για τα δικά μας αυτοκίνητα που είναι παμπάλαια, το δικό μου και του Κωστή, όπως και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Ωραία. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στέλνει στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνείτε από το εξωτερικό. Μαζί μας η Εσκιάδη Παλοδήμος, χορηγός μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία πάντα είναι κοντά σας με πολύ μεγάλες προσφορές. Είτε για Kia, είτε για Skoda, είτε για Hyundai. Θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ή μπορείτε να μάθετε πώς θα πάτε και τι θα βρείτε στο 2310-596-596. Ναι. Να πω το διαγωνισμό τον οποίο έχουμε για τη Γαλοπούλα. Είναι η μάχη της Γαλοπούλας Season 5, πέμπτη χρονιά δηλαδή. Δίνεις πέντε χρόνια Γαλοπούλες δηλαδή. Δίνουμε. Ναι. Λοιπόν, 50 τον αριθμό. Όταν σε κάποια στιγμή ακούστε το ηχητικό με τις Γαλοπούλες, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Ναι. Να τηλεφωνήσετε στο 2310-390 και να είστε εσείς ένας από αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν μία από τις 50 Γαλοπούλες, τις οποίες θα τις κληρώσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται στην Εγώ Πλάκα Τέλος. Να πετάνε 50 Γαλοπούλες πάνω από το κουμπί του ΠΑΟΚ. Θα γίνει νύχτα, ημέρα νύχτα. Εγώ τις έχω. Συγχρόνως. Αριστείδη, τις έχω αυτές γαλοπούζες. Έγινε μια φορά το λάθος και το κάνω συνέχεια τώρα. Δεν είναι γαλοπούλες, γαλοπούζες. Ξέρετε, γιατί θέλω να πω με το season και από τη βιασύνη και από. Ένα από τα πολλά σαρδά που κάνει είναι άντε, λέγει. Ούτε, γιατί είπα, εγώ δεν κάνω. Άντε, τελείωνε. Όποιος μιλάει, κάνει λάθη. Τι όποιος. Όποιος μιλάει. Θα πει κάτι λάθος. Όποιος εργάζεται θα κάνει επίσης κάτι λάθος. Γιατρέ, εσύ δεν έχεις ποτέ κάνει λάθος. Καλά, αυτόμα δεν έχει. Πάμε παρακάτω. Ρε φίλε, εντάξει, μπορεί σε κάποιον να κάνει λάθος διάγνωση. Πότε κάνει λάθος διάγνωση. Χάνουμε ακρόαση. Τι λέει. Αυτή. Κάτσε, έχει βάλει στο τρυπάκι και βιάζει και εσύ. Έλα, κόμμα είναι τελείω. Αργά πα. Είμαι ένα τρελό και με ένα τρελό γιατρό τώρα. Και ο ζαβό στη μέση. Λοιπόν, οι Γαλοπούλες είναι προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζιακελίδη, Φιλιππόλεως 81 στο Απελόκηπου. Και πολύ καστοκλικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν για το Λιβάγια. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ο Λιβάγια σήμερα. Θέμα είναι οι 5 ήττες που έχει κάνει η ΑΕΚ. Θέμα είναι τα έκτροπα τα οποία γίνανε χτες στο. Τα προβοκάτσια. Αλλά άλλο αυτό, άλλο αυτό. Τώρα... Τα... Άλλο, συγγνώμη. Εντάξει, μιλάμε εγώ... για το Λιβάγια. Γιατί άλλοι παίκτες δεν φέρνουν και τον ίδιο τρόπο. Όλες οι βλακίες το σας κάνει. Την άλλη φορά πήγε χτύπησε εκεί, πήρε τέσσερις άλλη... αγωνιστικές. Κοίταξε. Τώρα πάλι έκανε ένα πέναλτι ανόητο. Περίμενε, περίμενε. Έτσι. Σε αυτό το... Στο πέναλτι συμφωνώ. Την άλλη φορά έφαγε τον παπά από τον παίκτη της Βίντη, ο οποίος για να εκδικηθεί που χάσαν την πρόκριση, κλώτσισε, έριξε, φάγαν τον πρόλογο και αντέδρασε. Είναι ανθρώπινο αντιδράμα. Δηλαδή,
Αν σε δώσω εγώ μία, θα αντιδράσει. Ο Πέτσε Σμίτη, γιατί δεν έφυγε 4 αγωνιστικές και φύγε αυτό. Αυτό το γνωρίζω. Α, βλέπεις, λοιπόν. Δεν το γνωρίζει. Αυτό δεν το γνωρίζει. Μα δεν ξέρω το σκεπτικό του δικαστή. Ναι, εδώ βρέθηκε δικαστής, ο οποίος έβαλε μια καθαρίστρια επειδή είπε ότι τέλειωσε την 5η Δημοτικού και όχι την 6η. Την 6η και όχι την 5η. Εμείς... την έβαλε 10 χρόνια φυλακή. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ... Ποιο νόμος λέει. Έτσι λέει ο νόμος. Βρέθηκε μια άξια αεροπαγίτσα και δεν ήθελε να μάθει και ποιο είναι αυτό που έβαλε την απόφαση. Και ο άλλο σκοτώνει, κάνει κλέπι. Δεν μου λε, θα. Η αεροπαγίτσα από μόνη τη το έκανε. Ή πήρε θέμα και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει. Έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Όχι. Το αποτέλεσμα είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα λαϊκά στρώματα, να ορίστε, βγήκε έξω. Δεν όχι, το πήρε χαμπάρι. Πάλι, η αεροπαγήτηση. Πάλι πολιτική συνέντευξη. Πάλι πολιτική συνέντευξη. Εμεί κάναμε σύγκριση Λεβάγια Πρίγκοβιτς, έτσι. Η αεροπαγήτηση. Λοιπόν, πόσο. Είπα, σε ερώτηση φίλου, είπα άλλο στήλο ένα παίκτη, άλλο στήλο άλλο. Δεν τώρα, θα πω διαδικασία. Γιατί άκουε την εκπομπή, είναι... το συμπέρασμα είναι... που βγάλατε ήταν ότι δεν βγάλαμε προτιμότερο σε... ο Λιβάγια. Εγώ ρε παιδί, εγώ το είπα. Ότι ο Λιβάγια είναι καλύτερο σέντερφορ, ποιοτικότερο από τον Πρίγκοβιτς. Είναι πιο σύγχρονο. Πιο ποιοτικότερο. Όχι πιο ποιοτικό. Κατ' εμέ δεν είναι. Τι θα πει σύγχρονο και όχι ποιοτικό. Θα σου πω. Παλαιότερα οι ομάδε είχαν μάθει να παίζουν με 2 φορ, ένα κοντό και ένα ψηλό. Λοιπόν, και αυτό. Πότε ρε γινόταν το 4-4-2. Τη δεκαετία του 90. Πότε, ποιο έπαιζε 4-4-2. Όλες οι ομάδες. Η Ηρακλής έπαιζε 4-4-2. Ρε, μιλάμε για την άλλη ομάδα του εξωτερικού. Τι 4-4-2. 4-4-2 παίζανε. 4-3-3 έπαιζε όλη η φύση. Καλά. Με έναν ψηλό και ένα κοντό. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα τώρα, ειδικά ο ψηλός σεντερφόρ, καταργείται. Δηλαδή θέλουν έναν τεχνίτη, θέλουν να μπορεί να παίξει με την μπαλάξα την περιοχή. Τι ταιριάζει στην κάθε ομάδα, είναι ρε. Ναι, σωστά. Τι ταιριά, ο Πρίγκοβιτς δηλαδή, ταιριάζει. Τώρα, η Μπαρσελόνα δεν έχει σεντερφόρ. Ναι. Αλλά παίζει ένα άλλο στυλ. Ούτε η Λίβερπουλ έχει σεντερφόρ. Ούτε η Λίβερπουλ. Ούτε η Λίβερπουλ έχει σεντερφόρ. Παίζει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Ναι. Άμα πάει και παίξει το στυλ του παιχνιδιού του Πάου και Λίβερπουλ, κάθε 6 χρόνια θα κάνει γκολ. Όχι, δεν σου επιτρέπει. Να κλείνουμε τα θέματα. Το θέμα έκλεισε, α πούμε. Εγώ είμαι υπέρ ότι δεν γίνεται καμία σύγκρουση του Πρίγκοβιτς. Πάει αυτό. Τελείωσε. Πάμε τώρα για το θέμα τη εθνική. Θύρα 4 πάμε. Εγώ είμαι μαζί του. Η βρωμοεθνική έξω από την Τούμπα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ λέω ότι με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα ναι. και με τον προπονητή που έχουμε σήμερα ναι. και με τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ στην εθνική, 4 παίκτες στην εθνική, 5, 4 τουλάχιστον, ναι. αυτά τι μπορώ να σου πω. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να μην μπαίνει. Και εμένα μου αρέσει που πάει και κόντρα στο Σαββίδι. Μ' αρέσει. Εσύ μπορεί να θες. Δεν γλύφουνε, δεν γλύφουνε σαν ορισμένα άλλα γλυφτράκια, δεν θέλω να πω. Εσύ επειδή είσαι ανακατοσούρα, εγώ όμως είμαι ΠΑΟΚ. Λάθος κάνεις. Αριστείδη δεν σου πιάνω διάβαστο. Το να λες yes man πάντα σε όλα. Δηλαδή, ο Σαββίδης έχει πολλά λεφτά και τα θέλω του. Οι οργανωμένοι οπαδοί αυτή τη στιγμή, χωρίς να σου χαϊδεύουμε τα αυτάκια, λένε η εθνική εδώ όχι, δεν όχι, μπαίνει. Όχι, 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 μισό. Η θύρα 4, μην βάζεις όλους τους οργανωμένους. Η θύρα 4. Η θύρα 4, εγώ συμφωνώ με τη θύρα 4. Η εθνική εδώ δεν μπαίνει. Εκφέρει την άποψή της. Δηλαδή, δεν δηλώνουν ως φιοκάμπτες yes man αφού το είπε ο πρόεδρος. Θα κάνω. Και στο κάτω-κάτω αυτό μα, δεν είναι το τέλος. Ο Σαββίδης δεν έλαβε καμιά θέση. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είσαι ενημερωμένος. Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή. Ο Σαββίδης, ο άλλος ο Γαλανομάτης, ο Κασίδης, τον βγάλαμε εδώ να βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ είπε ότι μέσα στα γήπεδα τα οποία μπορεί να φιλοξενήσουν την εθνική και έχουν τις προδιαγραφές είναι και το γήπεδο της Τούμπας. Και εκεί πάνω πριν απαντήσει ο ΠΑΟΚ, δεν πήρε και μια θέση ακόμα, εκεί πριν απαντήσει καθόλου ο ΠΑΟΚ ή ο Σαββίδης ή οποιοδήποτε. Ήρθα και είπαν ότι δεν θέλουμε να γιάζουν τα γεράκια. Για αυτούς και αυτούς που βγάλαν τέτοια ανακοίνωση. Λοιπόν, εγώ λέω ότι με προφορτήτου να Ζεσιάδη και με πρόεδρο του ΣΕΠΟ αυτόν που έχουμε, ναι. η εθνική πρέπει να πέσει στην Τούμπα. Ειδικά με αυτόν τον πρόεδρο του ΣΕΠΟ που τον έφτιαξε ο ΠΑΟΚ και παίρνει Ολυμπιακό στα σφυρίγματα. Τον ανύπαρτο. Κοίταξε, τα σφυρίγματα είναι από την ΚΕΔ. Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν έχει καμιά σχέση. Του χρόνου θα γκρεμιστεί. Δεν έχει καμιά σχέση ο πρόεδρο. Της ΕΠΟ με την ΚΕΔ η οποία είναι διορισμένη από την UEFA τώρα. Αυτά τα τώρα, ξέρεις, για τώρα. Για τώρα. Για τώρα με τον μιλάμε. Περέιρα. Ναι. Για φέτος μιλάμε. Από πέρσι. Δηλαδή από δεν πέρσι. Μπορεί να τυχωθεί να πούμε στον Περέιρα. Όσο μπορεί ενδεχομένως. Άμα ήταν ο Γκαγκάτσης με τα λεφτά του Σαββίδη, ξέρεις, θα γινόταν, θα τυχωνότανε. Γιατί ο Γκαγκάτσης είναι μούτρο. Ο άλλος είναι. Δεν κάνω τίποτα. Είναι μούτρο. Είναι μούτρο. Στην Τούμπα είναι το που κάνω να συζητάμε γιατί από του χρόνου θα έχει γκρεμιστεί. Για να ξεκινήσει το νέο γήπεδο. Ναι. Μέχρι να παραδοθεί. Μέχρι να γίνει. Αν κρεμιστεί, δεν συζητάμε. Μα είναι κάτι το οποίο είναι στα άμεσα σχέδια του Σαββίδη. Αλλάζουμε θέμα. Δεν σα άκουσα λέτε τίποτα για το Open το καινούριο.
Τι να κάνω εγώ, διαφήμιση στο Όπεν θα κάνω. Όχι, κριτική θα κάνω. Γιατί μας πήρε. Τι να σε πάρει, ρε κόκκινε. Δεν κατάλαβα. Τι έχει κάνει ποτέ τηλεόραση. Κριτική θα κάνω. Δεν κατάλαβα. Γιατί συμφωνείτε. Συμφωνείτε, παραδείγματος χάρη, με τη σύνθεση αυτών που είναι εκεί. Θα σου πω κάτι. Ναι, συμφωνώ. Είναι αδόκιμο να μιλήσουμε για ένα κανάλι το οποίο τώρα ξεκίνησε. Τι λες, μωρέ. Θα κάνει μία πορεία. Ένα μήνα, δύο μήνες και από εκεί πέρα. Λοιπόν, άστα να τον κοντά. Η γνώμη δική μου. Πρέπει να. Όχι, αυτό που λέει, συμφωνώ και εγώ. Εντάξει, πρέπει να κρυφτεί σε βάθος χρόνου. Και λάθη γίνονται και. Σε βάθος χρόνου. Αλλά α πούμε, σαν μια πρώτη εκπομπή που πήραμε μια ιδέα, έτσι. Ναι. Πήραμε μια ιδέα, ποιοι συμμετέχουν. Ναι. Έτσι. Είναι ο Νικολαίδης. Ναι. Είναι ο. Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης και ο Μπασινάς. Ο Μπασινάς καταρχήν ο Σίτσι συμμετέχει. Ο Μπασινάς είναι βοηθός προπονητού της εθνικής ομάδας. Για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε ιδιωτικά κανάλια. Δεν ξέρω. Ιδιωτικό είναι το ένα. Κοίταξε. Εγώ μπορώ να δουλεύω σε 10 εταιρείες. Μπορεί να ιδιωτικό είναι. Ιδιωτικό είναι. Αν ήταν στο δημόσιο. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Α. Πού είναι το αντίθετο. Λοιπόν, αντίθετο θα ήταν. Αν εργαζόταν σε μια ομάδα. Εργάζεται στην εθνική ομάδα. Σε παρακαλώ. Εργάζεται στην εθνική ομάδα. Που για την εθνική ομάδα πόσε φορέ θα γίνει θέμα στο Open. Θα γίνει θέμα. Δύο. Θα γίνει θέμα. Και τι, δηλαδή, η γνώμη του θα είναι επηρεασμένη και θα αλλάξει βεβαίως, και το κύμα. Βεβαίως, αν υπήρχε ιδιωτικό φορέα, δηλαδή κάποια ΠΑΕ, θα έλεγα ότι ναι, αυτό. Ρε κόκκινε, άλλο θέλει να πει ο Παοξής εδώ. Ότι είναι αντιδεοντολογικό. Επειδή τους έκλασε εδώ τους Παοξίδες και διαμαρτύρονται, δεν έχει μεροκάματα εδώ για αυτούς, έχει μεροκάματα για τους άλλους και γίνεται βασαρία να πούμε. Δεν το κατάλαβε γιατί φωνάζουν αυτοί. Αυτό βέβαια είναι. Φωνάζει ο Κάζης. Να πάρουμε τον Λεοντιάδη εκεί. Να πάρουν τον Τέμι. Να πάρουν τον Τουρσουνίδη εκεί. Μην πάρουν τον Τέμι. Με συγχωρείς. Να πάρουν τον Σκαρτάδο εκεί. Μην πάρουν τον Κατσουράνη. Αυτά λέει τώρα. Αλλά δεν τα πιάνεις εσύ που κόκκινε. Αντί για τον Τέμι δεν θα μπορούσε να πάρει τον Αποστολίδη. Δεν θα πάρει άλλο νόμο. Λέω εγώ. Στα είπα τα έργα εγώ τώρα. Ο Κούλης ο Αποστολίδης είναι 66. Και τι έχει. Ο Κούλης ο Αποστολίδης είναι 72. 72. Όσο και να αντίθεται. Ο Ντέμις είναι 40. Δεν είναι η μέρα με την νύχτα. Δεν μπορεί να έχει ένα παιδί. Κάτσε. Ο Ντέμις ξέρει 12 λέξεις, 7 ο Ζαγοράκης και 13 ο Κατσουράνης. Και 4 ο Ανατολάκης. Τι ο Ντέμις. Ο Κατσουράνης καλά είναι που είναι. Εγώ θα ήθελα δηλαδή, αντί για τον Βασιλιά να είναι κάποιο άλλο. Ναι. Έτσι, από την φροντίδα είναι την αφιλεγόμενη. Στην συγκέντρωση των αυτών θα πα το πρωί 9 η ώρα που θα γίνει. Βεβαίω θα πάω. Θα πα 9 η ώρα το πρωί. Και θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Θα πω τι απόψει μου. Θα κρυθεί το κανάλι και το πρόγραμμά του σε βάθο χρόνου. Ό,τι και να πω τώρα είναι αυτό. Εμεί συζητάμε μια πρώτη. Σε λέω έχει δίκιο. Εμποροίδε έχουν οι παοξίδε. Περιμένουν να πάρει τον Λεοντιάδη. Και το Τσουρσουρίδη. Παίρνει μια ιδέα. Το κλάσιμο του Λύκου είχε εκεί. Γι' αυτό φωνάζουν. Και οι δημοσιογράφοι του Παναγού λέει μας γιατί δεν μας πήρε. Ο Νικολαίδης. Η σειρά 4 όμως δεν γλύφει. Και θέμα... λέει ουφάλες δεν έχει εδώ εθνική ομάδα. Εμένα μ' άρεσε. Ο Νικολαίδης τι. Ο Νικολαίδης στο θέμα της, της διαιτησίας στο μάτς πανετολικό ΣΑΕΚ. Ναι. Πήρε καμιά θέση. Μπράβο. Σωστό. Να. Λέω, ωραία τα λέει ο γιατρός. Πήρε καμιά θέση. Αλλά... που ήταν ας πούμε εμφανείς οι αδικίες που έγιναν εις βάρος του πανετολικού. Τι ομάδα είναι ο Ντέμις? Ο Ντέμις ήταν υπηρέτης σαν πρόεδρος της ΑΕΚ. Τι ομάδα είναι? ΑΕΚ, προφανώς. ΠΑΟΚ είναι. Ποιος, ο Ντέμις? Ναι. Γιατί είναι ΠΑΟΚ, πότε έγινε, γιατί προσελήφθηκε και έγινε ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι είναι ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ ήταν αυτό, χρόνια πρόεδρος της ΑΕΚ ήταν, το εκεί είναι ΠΑΟΚ. Και επειδή ήταν και από τον ΠΑΟΚ πήγαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ΠΑΟΚ, ήταν άλλη ομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτά συμβαίνουν. Με το να συμβαίνουν, τι πάει να πει. ΠΑΟΚ ήταν, δηλαδή τι σημαίνει. Πρόσεχε να σου πω. Η διαιτησία του αγώνα. Εγώ από τον τόπο που κατάγεται τον Ντέμις, ξέρω ότι η ομάδα που υποστήριζε μικρός ήταν ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω τι υποστήριζε μικρός τώρα. Εγώ ξέρω ότι έπαιξε στην ΑΕΚ. Και επειδή. Ότι έγινε πρόεδρος της ΑΕΚ. Το τι επειδή, τι άλλο θες να δεις. Τώρα μου λες ότι όταν ήταν μικρός, τι είδες στο όνειρό του. Ποιο όνειρό του, ήταν ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τώρα τα γεγονότα. Ότι ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρόεδρος της ΑΕΚ. Πάμε να τσιμπήσουμε λίγο και επειδή εμείς όταν τσιμπάμε, τσιμπάμε. Πάμε στα μπαμπάτσικα που το μέγεθος μετράει, καθώς πέρα από την ποιότητα με 5 ευρώ τρως 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς και σκάς. Περισσότερα στην Αγίων Πάντων 28, εκεί όπου τα πάντα είναι καταπληκτικά και ο τρόπος που μαγειρεύονται είναι μοναδικός, ενώ μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφώνοντας το 23 10 51 0045. Από σαλάτες, σίζαρς παιδιά, δεν παίζετε. Βαράτε τηλέφωνα τα 390, οι γαλοπούλες χοροπηδάνε. 50! Αυτά είναι. Έτσι παίζει η κιθάρα ο Χατζηγεωργίου.
Πού να δείτε να παίζει drums το σκουπίδι. Με το κεφάλι τα χτυπάει. Με το κεφάλι χτυπάει τα πιάτα, όχι με τις κλακέτες. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Της κακομοίρας γίνεται κάθε μέρα εδώ σε 95,5 των FM. Καλή δύναμη σε όλους, ό,τι και αν περνάτε. Γιατί όλοι περνάμε ένα γολγοθά. Άντε να δούμε μέχρι πότε θα τα αντέξουμε. Να πω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Mark Μπότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Γρηγόριο Μελισσανίνης διέλυσε την ομάδα, πήρε πρωτάθλημα. Μετά από 24 χρόνια ζήτησαν παραπάνω λεφτά και διέλυσε όλη την ομάδα. Του έφεραν 40 εκατομμύρια και φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα έχει το άλοθη με την επικείμενη τιμωρία να μην κάνει πάλι μεταγραφές. Μελισσανίδη, φτιάξε το γήπεδο και σήκω φύγε. Δώσε την ΠΑΕ σε κάποιον που θέλει να επενδύσει στην ομάδα. Καστοργανία, δες την αλλιώς με το Μελισσανίδη, γιατί πλέον δεν βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, μάγκες αεξίδες. Όπα, όπα. Ακούστε το έργο. Το σχέδιο λέει τελειώνει του Αγία Σοφία. Καταρχήν, εγώ λέω ότι όποια ομάδα κάνει το δικό της γήπεδο, ειδικά ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, είναι σαν να παίρνει 10 πρωταθλήματα. Μην παίρνει το μέρος του Μελισσανίδη, ρε. Δεν παίρνω το μέρος του Μελισσανίδη. Α, σε από εκεί μπάλα θέλουμε να δούμε. Ο Μελισσανίδη. Αυτό θα πληρώσει, ρε, και θα μπορώ κάνει. Να μιλήσω. Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει. Σκάπα θα σε διώκω. Σκάπα θα κάνει. Λοιπόν, τελειώνει το γήπεδο. Αυτό θα τελειώνει. Έχει εμπορικούς χώρους, έχει τα πάντα. Τα κρατάει όλα αυτά και δίνει την ΑΕΚ. Για να ξέρετε για το έργο. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή με συγχωρείς. Τα κρατάει όλα αυτά και δίνει την ΑΕΚ. Και ποιος μαλάκας με συγχωρείς θα έρθει να πάρει την ΑΕΚ που θα είναι το γήπεδο του Μελισσανίδη, θα κερδίζει ο Μελισσανίδης από τους εμπορικούς χώρους, θα έχει τον εραστέχνη ο Μελισσανίδης και θα πάω εγώ να πάρω την ΑΕΚ. Ρε κόκκινε, με φέρετρο θα φύγει ο Μελισσανίδης από εκεί πέρα. Να ζήσει ο άνθρωπος 100 χρόνια. Με φέρετρο θα φύγει. Γιατί? Γιατί την έχει δέσει την ΑΕΚ και την original, σα κουμπρί την έχει δέσει. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Είδε τι έγινε χθες. Δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Γιατί το χθεσινό είναι σημαντικό. Ναι, τι? Δεν μιλάμε ότι έγινε μια μανούρα, ναι, που δεν σχολιάζω ποτέ, ναι, και τα αφήνω. Ναι. Λέω ότι αυτό επισύρει τιμωρία. Ναι. Και βαριά τιμωρία. Ναι. Δεν είναι αντικείμενο μελέτης προβληματισμού από πού μπορεί να προήλθε. Δηλαδή ο κόσμος τι πιστεύει. Ότι είναι προβοκάτσια. Ότι δεν θέλουν οι ίδιοι. Ότι τι. Ο καθένας ελεύθερο να πει τη γνώμη δεν του. Δεν είναι προβοκάτσια. Δεν μαχαίρωσαν Παναθηναϊκούς την προηγούμενη μέρα. Βρε, μαχαίρωσαν οι Παναθηναϊκούς γονείς, οι αεξίδες. Ξέρεις ότι του. Παναθηναϊκός του. Άντε, δεν τα ξέρεις κάτω. Πάντως φαίνεται ότι του Μελισσανίδη του ξέφυγε. Παναθηναϊκός του τι έκανε τη ζημιά. Αδελφοποιημένη είναι η οπαδή του Άγιαξ με του Παναθηναϊκού. Βρε, τι αδελφοποιημένη βρε είναι αδελφοποιημένη. Και εσείς είσαστε αδελφοποιημένοι. Όπως είναι του Ολυμπιακού με του Ερυθρού Αστέρα, του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, του Ηρακλή με τις Μάινς και διάφοροι άλλοι. Και εσείς με την ΑΕΚ κουμπονιστέ στο Εξάρχε και εσείς στα πανεπιστήμια και τους πλακώσατε όταν ήρθαν εδώ στο 2-1. Αυτά είναι ιδίες. Άστα τα ιδίες τώρα. Αυτά είναι γενικά ιδίες. Τώρα. Ναι, αλλά λέμε ότι κάποτε πρέπει να τελειώνουν αυτά. Γιατί φέρουν πολύ τρομερές εικόνες. Παιδιά, το θέμα είναι τι τιμωρία θα υποστεί η ΑΕΚ. Δηλαδή θα φάει ένα μεγάλο πρόστιμο. Θα τη κλείσουν το γήπεδο. Το θέμα είναι πώς ξέφυγε από το Μελισσανίδη αυτό, ρε παιδιά. Ξέφυγε. Πώς ξέφυγε. Προφανώς. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει προεόρτη από τις προηγούμενες μέρες, τα οποία δεν τα σχολιάζω, είναι η καφρίλα ατελείωτη, και στο γήπεδο που διακυδεύεται το αύριό σου, τα έσοδά σου από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές, χάνονται. Γι' αυτό σου λέω ότι ξέφυγε η κατάσταση. Ξέφυγε γιατί. Όταν δεν πληρώνεις, σε φεύγει η κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Εγώ έχω ένα φίλο, άκου να δεις. Παλιά ήταν οι δημοσιογράφοι, τα παίρναν, λέγανε λαμόγια κτλ. Σου εγώ έχω ένα φίλο, ο γιος του παίζει μπάλα. Δεν θα πω όνομα ούτε τι δουλειά κάνει ο φίλος μου. Και παίζει μπάλα τώρα σε γάμα εθνική. Έπαιζε και αλφα. Τώρα παίζει γάμα και πάει να ανέβει. Σε ομάδα της πόλης. Όταν ήταν να κάνει συμβόλαιο, ήρθε στο μαγαζί του οργανωμένος οπαδός της ομάδος και του είπε, η ομάδα είμαι εγώ. Και του λέγανε Τζιλίκη. Και του λέει, φίλε, εγώ μεροκαματιάρης είμαι, δεν έχω κτλ. Όταν θα έρθει η ώρα, γιατί το παιδί παίζει μπάλα ακόμα, δεν μπορώ να τον κάψω, ούτε τον πατέρα. Θα μιλήσει. Αλλά θέλω να σου πω την ιδιότητα. Πήγε οργανωμένος στο μαγαζί του μπαμπά και ζητούσε λεφτά για το γιο. Για να ψήσει τον προπονητή, τον μαλάκα ή τον πρόεδρο, τον έτσι πάλι,
το Λακαμά, άντε να μην λένε. Όπως υπάρχουν χίλιοι καλοί γιατροί και υπάρχουν και δέκα οι οποίοι λένε. Μάλιστα, θα μου δώσει αυτά για να σε κάνω. Καταλαβαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις τώρα ότι μπορεί ένας παράγοντας να μην έχει. Γι' αυτό είπα μπράβο στη θύρα 4 στο συγκεκριμένο σύνδεσμο που δεν θέλει παρεδώσει με τον Σαββίδη. Που έβγαλε για τον Γεροντίδη. Δίκαια ή άδικα δεν δε από εγώ, δεν ξέρω. Έβγαλε μια αυτή. 10 άτομα, 5 άτομα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν άλλοι σύνδεσμοι και σε άλλες χώρες που γλύβουν το Σαββίδι. Ή το θέλουν, πρόεδρε, τα ΙΣΕ μας, κάνε μας, ράνε μας. Πάνω και στο εξωτερικό είναι αυτή. Πολύ. Ναι. Καλό είναι να ακούγονται οι σύνδεσμοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, φυσικά πρέπει να ακούγονται. Αλλά την πολιτική τελικά την ασκείται η διοίκηση. Ακριβώς. Ναι. Αυτή γνωρίζει τα. Οι οπαδοί θέσουν σήμερα στην κερκίδα. Ναι, δεν έχουν άποψη. Έχουν και λαμβάνουν την υπόψη. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν διάφορες κουλτούρες. Υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι είναι εθνικιστές, υπάρχουν σύνδεσμοι ο οποίος είναι αριστερός. Είναι συμπύργος της Βαβέλο ΠΑΟΚ. Και όλες οι κοινωνίες είναι έτσι. Έχει απ' όλα. Αυτό που λες πρέπει να αποφύγουμε. Αυτό που λες πρέπει να το αποφύγουμε είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγεις είναι μια επικείμενη σύγκρουση. Είναι μια. Εμένα ποτέ. Δεν μου άρεσε ποτέ το να λέει ο άλλος. Πολύ. Μια ομάδα πολύ. Πολύ παραγωνική. Δεν μου άρεσε ποτέ. Όλου του φάσματος. Όλου του πολιτικού φάσματος. Και θα πάρουμε τώρα την Δημοκρατία ή το Πασόκ. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ να λέει ο άλλος είμαι ιερολογίτης. Είμαι σουπεράς. Είμαι αυτόνομη θύρα 10. Είμαι θύρα 4. Όχι, ρε φίλε. Είσαι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Ανήκει σε κάποιο σύνδεσμο. Δεν μπορεί να βάζει το σύνδεσμο πάνω από την ομάδα. Αυτά τα λες τώρα να τα ακούσει η δική σου. Όλοι και η δική μου φυσικά. Α, μάλιστα. Γιατί δεν το ανέφερα. Ναι. Λέω, η ομάδα δεν είναι κάτω από κανένα. Τέλος, πάει. Είναι όχι, πάνω από όλους. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μπορεί οι σύνδεσμοι να επηρεάζονται από τα κόμματα. Ούτε οι σύνδεσμοι να λένε ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, κουέι, είμαστε. Χρυσή Αυγή, η Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ. Τέτοια πράγματα δεν. Στο συλλαλητήριο πλακώθηκαν οι αριστεροί παοξίδες με τους ακροδεξίους. Δεν θυμάσαι τι γίνεται που κάει και η βιβλιοθήκη. Αυτά είναι μεταξύ τους πλακώθηκαν. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα γίνανε όμως. Άλλα θέματα κόκκινε, λέγε. Σε ακούμε. Για μένα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτά τα οποία γίνανε στην ΑΕΚ. Ναι. Αυτά τα οποία δεν ξέρουμε πόσο χαρά τα υποδεχτήκαν οι υπόλοιποι γιατί είναι έμεσα και άμεσα ωφελημένοι. Εντάξει. Ναι. Και αν θέλω να σχολιάσουμε οτιδήποτε από τα χθεσινά παιχνίδια τα οποία γίνονται. Να σας βάλω εγώ ένα θέμα. Ναι. Ένα θέμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Πάλι για τον ΠΑΟΚ. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι να πούμε, ΠΑΟΚ. Έχει και άλλες ομάδες. Για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τζέλση και οι άλλοι παίζουν με τα κόκκινα κόμματα. Λοιπόν, λέγε γιατρέ μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα. Ένα άμεσο και ένα βραχυπρόθεσμο, ας πούμε, λέγοντας μέχρι τον Ιούνιο. Το άμεσο πρόβλημα είναι η ανανόηση των παικτών και οι μεταγραφές που θα κάνει τώρα. Ναι. Το άλλο του Ιουνίου είναι ιδανικοί παίχτες, αυτούς που πήρε και αυτούς που έχει δώσει, και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα εφόσον μπορέσει και πάρει το πρωτάθλημα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Σε νοιάζει η Ευρώπη, ρε γιατρέ. Με νοιάζει, βέβαια, με νοιάζει. Σε νοιάζει η Ευρώπη. Για την Ευρώπη παίζουμε. Δηλαδή να πάρουμε το πρωτάθλημα για να κάνουμε τι, να πούμε το πήραμε. Να βάλει το δάχτυλο το μεσαίο στην Αθήνα και να πει να καθίστε εδώ τώρα. Όχι, όχι. Τι έγινε αυτό. Το θέμα είναι ότι άμα δεν προχωρήσει στην Ευρώπη, αν δεν μπει στου ομίλου Champions League, ναι, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει κανένα βήμα πρόοδου. Ναι, εντάξει. Δεν σου αυτό λέω ότι... έπεται, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να είναι ο σκοπός. Και εκεί πρέπει να αποσκοπούν. Δηλαδή, οι μεταγραφές που θα γίνουν τώρα, οι αποδεσμεύσεις που θα γίνουν τώρα, οι ανανεώσεις που θα γίνουν τώρα. Ανανεώσεις, ναι. Να έχουν σαν γνώμονα, λες. Οι ιδανικοί που θα έρθουν, γιατί έχουμε ιδανικούς με μεγάλη αξία παίχτες. Ναι. Αυτοί που θα έρθουν, θα πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Δηλαδή, 4-5 παίκτες μετά το τέλος του πρωταθλήματος στα προκριματικά του Champions League και στους ομίλους, αν μπορέσουμε να πούμε, να είναι καινούργοι για να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Και αυτοί οι παίκτες οι καινούργοι θα πρέπει να είναι πάνω από αυτούς. Δηλαδή, να έρθουν 5 παίκτες, 4 παίκτες, οι οποίοι θα είναι πρώτης γραμμής, θα είναι αυτή η βασική και οι υπόλοιποι θα είναι backup. Δεν μπορείς να πάρεις τώρα backup. Αυτή όμως είναι μια μακροπρόθεσμη κουβέντα. Τι μακροπρόθεσμη, μέχρι τον Ιούνιο. Σου λέω ότι είναι το βραχυπρόθεσμο είναι τώρα. Στην ομάδα και το Γενάρη συνήθως κοψοχωνιά ψωνίζεις γιατί λίγοι καλοί κυκλοφορούν. Το καλοκαίρι γίνεται ό,τι γίνεται. Λοιπόν, έχεις μια ομάδα η οποία χτίστηκε, η οποία καλός ή κακός παίρνει τα αποτελέσματα χωρίς να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει.
Είναι αποτελεσματική, δεν τρώει εύκολα γκολ και προχωράει. Δεν μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά πράγματα σε αυτό που βλέπει. Το Γενάρη, όχι, αλλά μπορεί να πάρει ένα-δύο παίκτε οι οποίοι να είναι. Τι να κάνουν, δηλαδή εδώ τώρα ήρθαν το καλοκαίρι παίκτε οι οποίοι δεν ενταχθήκαν ποτέ. Με συγχωρείς, άλλο δεν ενταχθήκαν. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να πάρει κόσμο. Δηλαδή σε αυτή τη στιγμή στα δύο κεντρικά σου. Μα βασίζεσαι στον περσινό σου κορμό. Στο κεντρικό. Αν εξαιρέσει ένα Ζάμπα και ένα Λινιό, οι υπόλοιποι πού είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε το Βαρέλα και τον Κρέσπο. Αν σε τραυματιστεί, πε τον είναι. Δεν πρέπει να πάρει ένα παίχτη εκεί. Συμφωνώ. Πάρε πίσω το Χατζησαία. Γιατί πρέπει να ψάξει. Τι να τον κάνει. Το Χατζησαία τον έχει δώσει στον Ατρόμητο και μπορεί να τον πάρει πίσω τώρα. Τον έχει δώσει για ένα χρόνο. Έτσι. Δεν έπρεπε να τον έχει γυρίσει το καλοκαίρι πίσω. Επομένως, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να πάρει. Δίνει ένα τσουβάλι λεφτά στο Χατζερίδη και δεν παίζει ο Χατζησαία. Αυτό είναι λάθος. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Το θέμα είναι αν έχει θύρα 4 δίκιο ή όχι. Και το άλλο είναι αν μα είσαι ο Σαββίδη. Δηλαδή αν κάνει την κότα ο Σαββίδη. Ενώ εγώ συμφωνώ με τη θύρα 4. Συμφωνώ με τη θύρα 4. Γιατί εσύ θέλει να γίνει τη Μανούρα. Όχι. Να πει να θέλει. Όχι, περίμενε. Συμφωνώ με τη θύρα 4. Είμαι ενάντια στην εθνική ομάδα την ελεηνή και τρισάθλια. Γουστάρω να χάνει. Τάσομαι υπέρ τη θύρα 4. Μ' αρέσει που η θύρα 4 δεν κλείφει το Σαββίδι και είναι ένα σύνδεσμο ανεξάρτητο. Θα δω αν μα είσαι ο Σαββίδι. Αν μα είσαι ο Σαββίδι, είναι θέμα. Άρα πάει να πει ότι την υπολογίζει πάρα πολύ και παίρνει και πόντους η θύρα 4. Αν δεν μας είσαι ο Σαββίδης και φέρει την εθνική εδώ, κακό του κεφαλιού του. Τώρα κοίταξε, εκ των πραγμάτων. Θα γίνει τη Μουρλή. Εκ των πραγμάτων, ο Κόπινος έχει δίκιο ότι από τη στιγμή που ναι. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ τον Ιούνιο, ας πούμε, βγαίνει όφο με εκτό και θα αρχίζουν να γίνονται τα έργα, ουσιαστικά δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα. Ναι, σε αυτό που λέω εγώ, γιατί να τότε, στην Τούμπα σε ένα χρόνο. Σε ένα μέρο θα ξεκινήσουν τα έργα, θα σκαφτούν, θα κάνουν. Επομένως, ναι. Δεν υπάρχει λόγο να έρθουν σε. Μοιάζει ουτοπία. Όχι, δεν υπάρχει λόγο να υπάρξουν αντιθέσεις. Εκτός αν υπάρχει άλλο χρονοδιάγραμμα. Να υπάρχουν αντιθέσεις σε αυτή την περίπτωση. Εκτός αν υπάρχει άλλο χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα άλλο χρονοδιάγραμμα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μετά δύο ΣΥΡΙΖΑ είναι άνετο ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να καθυστερήσει και ένα και δύο χρόνια. Που θα βγει από ό,τι φαίνεται. Με συνεργασίες με αυτά τον θέλει ο Αμερικάνο, τον θέλει ο. Πώς το λένε. Ο Γερμανός, το θέλει ο Εβραίος, το θέλει η CIA, το θέλει. Πολλά αλλάζουν από την μια μέρα. Αυτή τη στιγμή τον θέλουν. Μούγκα για τα σοβαρά επεισόδια της ΑΕΚ. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θα το είχατε πρώτο θέμα, Ραπτόπουλε Κώτα. Άντε να χαθείς, φτού σου. Μούγκα. Ναι. Τόση ώρα γιατί μιλάμε. Τι μούγκα, αυτό λέγαμε. Τόση ώρα ρε ηλίθιε που στέλνει το μήνυμα. Γιατί μιλάμε, ρε οπαδέ τη ηλίθιε. Εγώ το έδειξα, εσύ έλεγε τη θύρα 4. Φαντάσου, ΑΕΚ τώρα να πούμε αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις για κανένα δύο χρόνια. Υπάρχουν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ οι οποίοι στέλνουν μηνύματα. Ναι, τι λένε. Και εικάζουν ότι δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά. Φυσικά. Ότι βολεύαν, δηλαδή το σκέφτονται διαστραμμένα. Τι λένε δηλαδή. Συνέφερε ρε παιδί μου να γίνουν επεισόδια. Α. Γιατί έτσι πέφτουν οι απαιτήσεις των παικτών, πέφτουν οι απαιτήσεις του κόσμου. Δεν ναι. Χρειάζεται πολλά λεφτά για αυτό. Υπάρχει δικαιολογία για τον. Αυτά είναι φαντασία, ας πούμε. Δηλαδή... Τι φαντασία, εδώ γίνονται πράγματα και θάματα τώρα. Δηλαδή, ποιο του έβαλε αυτού. Η ίδια η Άκη του έβαλε για να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν φοβάσαι προβοκάτσια. Άλλο προβοκάτσια. Με συγχωρείς. Άλλο προβοκάτσια. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο Περιστέρι και πολύ σοφά λέει δεν παίρνουν εισιτήρια. Άλλο προβοκάτσια. Δεν μιλάμε για προβοκάτσια τώρα. Όπως το είπες, ήταν σαν να ήθελε η ίδια η Άκη να γίνουν αυτά τα επεισόδια και να προσανατολίσουν. Δύο φορές γίνανε φέτος. Ναι, η ίδια η ΑΕΚ ήθελε. Δεν μπορούσε να τα αποτρέψει. Αυτός είναι ο καλύτερος παράγοντας που λέγατε. Δείτε πώς κατήτησε την ομάδα του αληθινή χαρταθλήτρια. Χαρταθλήτρια. Ναι. Λέξε, εδώ είναι που λένε που μπαίνει το κάρμα, ας πούμε, ότι είναι η Θεία Δίκη. Ποια Θεία Δίκη. Κάτσε να μα δικό σου πρωτάθλημα πέρσι το έχασες. Κάτσε, Θεία Δίκη ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που δεν έκανε ευκαιρία και έβαλε ένα διπλό αυτόν γκολ. Αυτό είναι Θεία Δίκη. Γιατί ήρθε εδώ να κοροϊδέψει, να μην παίξει. Με την ΑΕΚ ποια θεία δίκη. Γιατί πέρσι που σηκώθηκαν και δεν βγήκαν έξω να παίξουν, δεν ήταν. Η ΑΕΚ. Ναι. Εμένα μου φταίει περισσότερο ο Κομίνης από την ΑΕΚ. Περισσότερο μου φταίει ο Κομίνης από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ 90 λεπτά έπαιξε. Ο Κομίνης η ΑΕΚ βγήκε να παίξει 90 λεπτά. Καλού συμφέροντα εξυπηρετούσε ο Κομίνης. Δεν ήξερε. Εκείνη την ώρα δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε. Εκείνη την ώρα δήλωσε τα παρατάει. Είχε δύο τα βαζίδες και δεν ήξερε ποιος κάνει το κουμάρι. Τώρα, κοίταξε, είχε έναν άσβερκο από δεξιά, έναν άσβερκο από αριστερά και δεν ήξερε ποιος έχει πιο βαρύ χέρι. Πού, μέσα στην Τούμπα. Ναι. Μέσα στην Τούμπα είχε η άσβερκη, ήταν της ΑΕΚ. Διαφωνείς, Ραπτόπουλε. Ο διαιτητής είναι η πόρνη. Ο Νταβατζής πρέπει να είναι ένας.
όταν εμφανιστεί δεύτερος Νταβατζής, μπερδεύεται η πόρτα και δεν ξέρει πού να πάει. Έτσι μπερδεύτηκε, μεταφορικά το λέω, ο κύριος, πώς τον έκανε, Κομίνης, και δεν ήξερε ποιος κάνει το κουμάντο, ποιος είναι ο αρχινταβάς. Ο Σαββίδης για ο Μελισανίδης. Και από ό,τι φαίνεται, του είπαν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φοβάσει το Μελισανίδη. Αν γινόταν φέτος αυτό, το πιο πιθανό ήταν να του λέγανε από το ακουστικό ότι φοβάται το Σαββίδη. Η Πόρνη έχει έναν ταβά. Και άμα και ξανθιά εμφανιστεί και δεύτερος ταβάς, μπερδεύεται η ιστορία. Το κατάλαβε. Σκεφτείτε ότι το γκολ κατακυρώθηκε και από τους δυο, πήγαν στη σέντρα και μετά άρχισαν να το συζητάνε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει πουθενά και ποτέ. Ποτέ δεν έχει κατακυρωθεί γκολ από διαιτητή και υπόπτη και συνεχεί να αμφισβητηθεί. Ναι. Και αποτέλεσμα αυτού βέβαια ήταν να μπει μέσα και ο Σαββίδης και εκείνο ήταν, ας πούμε, μια ασφαλμένη ενέργεια, αλλά βάση περιπτώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι χάθηκε. Νόβα, η φωτογραφία και τα λοιπά. Νόβα, ναι. Το παιχνίδι χάθηκε στα χαρτιά, έτσι. Και πραγματικό πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ότι έγινε φοβερή. Άστο, μην το σκέφτεσαι, γιατί και θες εσύ ψυχολόγο. Ψυχίατρο, είσαι σε πάση ψυχολόγο, το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι, γιατί πολύ ποιο ήταν ψυχολόγο. Λέω, α πούμε, ότι. Ναι. Τα πράγματα έτσι ήταν. Οπότε εμείς κάνουμε ερώτημα για τα γεγονότα της ΑΕΚ. Τι πιστεύετε, αν θα πρέπει. Ότι είναι προβοκάτσια, ναι. Ότι είναι η ένταση των προηγούμενων ημερών. Τι, ναι, εσύ τι μαθαίνεις, άσε τι λέει ο κόσμος, εσύ τι λες. Πολλά ακούω. Εσύ τι ακούς πολλά. Εγώ ξέρω ότι μαχαιρώσανε, μαχαιρώθηκαν άνθρωποι σοβαροί και όχι χούλιγκαν, ξέμπαρκοι όταν... από αεξίδες. Και ξέρω ότι έγινε προβοκάτσια. Και έχουμε γιατρό δίπλα μας. Ναι. Προβοκάτσια από ποιους λοιπόν, δηλαδή. Παναθηναϊκούς. Μισό λεπτό. Παναθηναϊκούς. Αριστείδη. Σε πολύ παίρνει, χοντρό σενάριο. Σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος και ζητάει, ναι, να κάνεις διάγνωση στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Επιτρέπεται. Ναι. Απαγορεύεται. Ναι. Μπορεί να του πεις μια γνώμη για κάτι. Ναι. Κάτι απλό. Δεν μπορεί να κάνεις διάγνωση στο τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, να κάνω εγώ διάγνωση για το τι πραγμα έγινε, πραγματικά έγινε. Χωρίς να είμαι εκεί. Χωρίς να πάρει πληροφορίες από όλες τις όποιες πηγές μπορεί να έχω. Να πω τι. Μόνο εικασίες. Μαθαίνω διάφορα πράγματα. Δηλαδή, προβοκάσια λες να κάνει ο Παναθηναϊκός ή ο υποκοστής. Ο Παναθηναϊκός τι συμφέρον έχει. Οπαδικό. Οπαδικό. Υπήρξε. Οπαδικό. Μία εκδοχή μου λέει ότι υπήρξε σύραξη μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Και επειδή της ΑΕΚ θυχθήκανε, θέλανε να πάρουν την εκδίκησή τους γιατί τους βλέπανε μέσα στους οπαδούς του Άγιαξ. Δηλαδή. Δεν θυμάσαι που είχε ο παδούς του Παναθηναϊκού με τη Ραπίτ βγαίνει εδώ. Ναι, πολύ θυμάμαι. Και πήγανε μετά από οξύ. Για μένα όλα αυτά είναι ανοησίες. Εντάξει, δεν θα παιδιάσματα, αλλά είναι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουμε την ασχοληθούν ή έχουν το μυαλό σου. Έχουν μια αντίληψη η οποία με βρίσκει οριζόντια και κάθε αντίθετο. Δικαίωμά του να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά μην τρελαθούμε. Αν φύγει ο Μελισανίδης, λέει η ΑΕΚ θα δει πρωτάθλημα μετά από 48 χρόνια. Αν ο Μελισανίδης φύγει, είναι μια ιστορία που συζητάμε αν. Να πούμε τώρα υποθετικά κάτι. Το θέμα είναι γιατί δεν το πρόλαβε αυτό. Και θα ήθελα ειλικρινά, γιατί οι προχωρημένοι. Τι προχωρημένοι τώρα, και εγώ κάτι απαιτήσεις. Άντε να σας δω ρε μάγκες. Τώρα έπρεπε να βγείτε και να πείτε ποιοι είναι οι Μαω-Μαω. Τελικά ποιοι είναι οι Μαω-Μαω. Τελικά ποιοι είναι οι Μαω-Μαω. Αυτό λένε. Μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα να μην πεις. Είπε, έβρισε όλους τους άλλους, μάω, μάω, κτλ. Τώρα... Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Δεν τους έβρισε. Είπε μια έκφραση η οποία προσβάλλει. Οκ. Okay. Δεν σου είπε και για τη μαμά σου ή για τον παπά σου. Κάτι. Καλά, λέει αυτή, δηλαδή. Ναι. Το είπε υποτιμητικά. Όταν μας αποκαλεί όλους μάω, μάω και, ας πούμε με τη συμπεριφορά του απειλεί κατά κάποιο τρόπο και τη δικαιοσύνη. Κυκλοφορούνε μάω, μάω. Παντού. Παντού. Ναι. Απλά αυτό που είπε το λούζεται τώρα. Όλο ακριβώς, αυτό λέω γι' αυτό. Ό,τι. Μεγάλη κουβέντα μιλές. Σπέρνεις ανέμους, θα θέλεις θύελε. Έτσι. Να είστε εδώ τώρα. Απλά τώρα οι διαστραμμένοι λένε. Τι γίνεται. Ρε γιδοκόκκινε λέει. Με τη λογική σου πάω και έχασε το τίτλο πέρσι από θεία δίκη λόγω μπύρας Ήβιτς. Φίλε μου, αν δεν μπορεί να καταλάβεις κάποια πράγματα, λυπάμαι. Αν ο γιατρός σε λοβοτομή μπορεί να κάνει κάτι, σε καλό να τον επισκεφτείς, είναι εξαιρετικός. Διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει κάποιος, και το έχει πει ο Κωστής, με το οποίο εγώ διαφωνώ, γιατί καμία σχέση η μπύρα με το χαρτάκι, η μπύρα είχε μπύρα μέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ξέρω κατά πόσο χτύπησε, αν ήταν πολύ, ευτυχώς δεν χτύπησε. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν θεία δίκη, αλλά ήταν τροφή για σχόλια, αυτά τα κάνατε εσείς, τα λούζετε τώρα. Οι άλλοι για μένα ήρθαν για να μην παίξουν.
Δεν το καταλαβαίνεις. Ο Ολυμπιακός δεν ήρθε για να παίξει. Μα το είπαν κιόλας πριν κάνουν. Φεύγουμε. Ψάχνανε τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι. Για αφορμή να μην. Το πρωτάθλημα το περσινό. Αν είμαι γίδι για αυτό πράγμα, σε ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου να με ονομάζει γίδι. Ένα βόδι να με λέει με ένα γίδι. Εντάξει. Το πρωτάθλημα το περσινό το κλέψανε, α πούμε. Κλάπη. Και το έχασε από μόνο σου. Η εικόνα και του όπλου ήταν πολύ δυνατή. Τη χρησιμοποίησε η ΑΕΚ πανέξυπνα. Όπως είναι τώρα η εικόνα του. Ακριβώς. Η εικόνα των φωτοβολίδων και των καπνογόνων στο ΟΑΚΑ είναι πολύ δυνατές. Δεν γλιτώνει η ΑΕΚ. Δηλαδή λέει κάποιος τώρα. Δεν πέσανε μόνο φωτοβολίδες. Το πέσανε και πέσανε και δεις πόσα λεφτά που βάζουν μέσα στο πετρέλαιο. Μολότοφ. Και μολότοφ. Αυτή η εικόνα. Πήρα φωτιά σου. Δεν διαφωνώ. Εντάξει. Με αποκλεισμό ΑΕΚ και Παναθηναϊκό από Ευρώπη θα βγει. Αυτό θα μπορεί να βγει 7ος Ευρώπη. Εφόσον ΑΕΚ και Παναθηναϊκό τερματίσουν πεντάδα. Μπορεί ο Άρης να έχει σχέση το κύπελο. Μην αφήνετε στην άκρη το κύπελο. Για το κύπελο, αλλά μπάσχετο αυτό για τον Άρη είναι καλό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να παίξει, οπότε μια θέση αδειάζει. Τώρα, άμα και η ΑΕΚ φάει τιμωρία ευρωπαϊκή, δύο θέσει αδειάζουν. Επομένως έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει στην. Σταμάτη, δεν με ενδιαφέρει ποιοι φάγανε ξύλο και ποιοι δώσανε ειλικρινά. Αυτό το πράγμα, αυτή τη βλακεία, την ανεξίτητη την οποία έχετε στο μυαλό σας, γι' αυτό δεν σχολιάζω επεισόδια. Ο μόνος σχολιασμός είναι ότι μια εταιρεία, εν την προκειμένη η εταιρεία ΑΕΚ, θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Μόνο οικονομικές. Γρηγόρη, γιατί δεν αναφέρει κανείς το Χαριλάου για Αθηνική. Δεν θα τα είχα ιδέα. Το Χαριλάου το άκουσα, γιατί δεν αναφέρεται, γιατί δεν έχει τις προδιαγραφές στο γήπεδο για να παίξει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Το λέω εγώ από τη συζήτηση που έγινε, που άκουσα. Okay. Λοιπόν. Πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι αν θέλετε αυτοκίνητο θα πάτε στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων που υπάρχει στην Ελλάδα, στην εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος, η οποία κατοικοειδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου θα βρείτε Kia, Hyundai, Skoda, αυτοκίνητα τα οποία θα τα βρείτε στην καλύτερη τιμή της αγοράς και μπορείτε να τα κάνετε δικά σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Η ώρα είναι 3, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και κανονικότερο λογιατρό, άμα κάποιος από εσάς χρειάζεται κάτι. Δωρεάν οι διαγνώσεις. Η άλλη ώρα. Είναι η ώρα τώρα. Είναι η ώρα των τρελών. Και σαν κανονική τρελή, εμείς έχουμε και ένα τρελό γιατρό. Πότε θα σας βοηθήσει. Πάμε. Εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη και ανοίγουμε γραμμές. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητος τηλεφωνώντας στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Σας δίνουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Ενώ μην ξεχνάτε στο www.listopart.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα δρακών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεστε και φυσικά όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Θέλει να βρεις αυθεντικά προϊόντα του ΠΑΟΚ από την μπουτίκ του γηπέδου σε αποκλειστική έκπτωση? Τότε ναι, μπες στο goldmall.gr. Βρες επίσημη παιδική φανέλα του ΠΑΟΚ αλλά και τσάντα γυμναστηρίου με σχήμα μπάλας με έκπτωση έως 40%. Αυθεντικά προϊόντα του ΠΑΟΚ από την μπουτίκ του γηπέδου της Τούμπας σε τιμές που δεν θα βρεις αλλού, μόνο στο goldmall.gr και η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντληση των αποθεμάτων. Οι 4 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες. Να πω ότι όσοι ξέρουν να τρώνε πηγαίνουν στα μπαμπάτσικα, αφού εκεί οι προσφορές είναι μοναδικές. Είπαμε με 5 ευρώ παίρνεις 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς στην Αγίων Πάντων 28. Ενώ ακούστε προσφορά: ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγα 30 εκατοστών, τρία αφράτα πιτάκια Ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Προσπάθησα να τα φάει ο Φαλακρός με την παρέα του και δεν μπόρεσα. Μόνο αυτό σας λέω. Παραγγελία στο 2310-51-0045. Πάμε. Άντε, πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Είμαι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης από την Καπερναούμ. Α, δεν αυτοκτόνησες ακόμα. Θέλω να μιλήσω με το φιλαράκι μου, το Φαλακρό Κουνουπίδη, τον αξιότιμο κύριο Κωστή Ραπτόπουλο. Έλα, Ιούδα. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις? Καλά, Ιούδα. Καλά είσαι. Ποιο θα λουφιανέψουμε για καμιά 40.000 ευρώ? Θα σε πω. Με 30 είναι το ταβάνι του. Λέγε. Θα κάνω κάτι μαγικά κόλπα
και θα κερδίσει το τζόκερ της επόμενης κλήρωσης. Ναι, για πες. Να σε πω, ένα παλικάρι εκεί από τη Σαχάρα, από τη Τινησία, το φέρανε, παίζει μπάλα εκεί σε ένα σύλλογο τον Άρη. Χαμζά το λένε. Ναι. Την έχει μεγάλη, θα βάλει πολλά γκολ φέτος, πώς το κόβεις. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις, ε. Να το πάμε να το κάνουμε προσθετική για να βάλει πολλά γκολ. Τι, τι προσθετική μαλλιά θα κάνει, ρε, πολλά γκολ. Φύγε από εδώ, ρε Ιούδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Απα, έλα. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα, προβοκάτσια, ρε. Ο γιατρός εκεί είναι. Μιλάει με τον Πετρωτό και του λέει τα δικά του. Εξασφαλίζουν δωρεάν επίσκεψη. Έχω να κάνω δύο σχόλια και μετά την τοποθέτησή μου για την ομάδα μου. Ναι. Το σχόλιο έχει να κάνει με τον γιατρό, τα κάποια τα δίνει στους ασθενείς ή τα μοιράζεται με το κόκκινο. Παίρνουμε κι εμείς κάτι. Κάτι ψηλά. Το σχόλιο είναι για τον γιατρό. Ναι. Δεν μπορεί στην Εθνική να υπάρχει μόνο ο Πέλκας και μέχρι πρώτη και ο Πασχαλάκης και να λέει ότι έχει 5-6 ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟ. Ναι. Εμείς από πού είμαστε. Εντάξει, και εμείς τι πρέπει. Κόκκινε. Παρακαλώ. Έγινε 37 χρονών. Ναι. Να τα χιλιάσεις. Λοιπόν, για να ακούσω από ένα πολύ έγκριτο δημοσιογράφο όπως εσύ, ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είναι ΠΑΟΞής. Καλά, εδώ άλλος έλεγε ότι ο Ζαχαράκης είναι ΑΕΚ και ο Βρύος Ολυμπιακός. Αυτό σε πείραξε. Λυπάμαι. Αυτό σε πείραξε. Κύριε Δημήτρη, δεν με απάντησες. Κάτσε να σε πω. Ο άλλος λέει ότι οι άλλοι είναι ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει για τον άλλο, για το κόκκινο μίλησα εγώ συγκεκριμένα. Εγώ ναι. Αυτό σε πείραξε. Μάλιστα, καλά. Δεν είμαι σαν το χνεσινό που και μάθε να αυτομαστιγωθώ. Να αυτομαστιγωθώ, δηλαδή. Μάθε ότι ο Σαββίδης πήρε στο Open τους αντιμελισανιδικούς για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μελισανίδη. Αλλά επειδή και ο Κατσουράνης και ο Ντέμις είναι χέστες, δεν μπορούν και να το κάνουν αυτό. Πάμε παρακάτω. Κύριε Δημήτρη Μελισανίδη, δυστυχώς αποτύχατε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι και στο μεταγραφικό κομμάτι και στο σχεδιασμό και ενώ τον προπονητή. Δυστυχώς η χρονιά είναι πλήρως αποτυχημένη, έρχεται βαριά καμπάνα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι από προβοκάτσια, δεν με ενδιαφέρει αν είναι από εκείνα τα παιδάκια τα οποία οι παπάδες τους προφανώς μπορεί να κερνούτσαν όταν γέννησαν γιο. Άντρες είστε εσείς, δεν φοράτε παντελόνια! Ο Κουλούρης και ο Γιαννούλης τώρα που μου ήρθε, ο Κουλούρης και ο Γιαννούλης που παίζουν, Τον Ατρόμητο. Πιανού παίκτες είναι? Του Ατρομήτου. Του ΠΑΟΚ. Δανεικής στον Ατρόμητο. Του Ατρομήτου! Λάθος κάνεις. Του ΠΑΟΚ είναι. Αγωνίζονται στον Ατρόμητο. Ναι, ως δανεικοί. Ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει, ρε, βάσικο με την ΠΑΟΚ. Ρε, ποιος έχει τα χαρτιά ιδιοκτησίας? Ο ΠΑΟΚ. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, με τα χαρτιά, πάμε. Με τι πάμε? Ο Ερακλής σε ποια πόλη αφημία έχει? Στην Κατερίνα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Τι, παραμύθια. Συνέχισε. Τελειώσαμε, κύριε Μελισανίδη. Η χρονιά είναι πλήρως αποτυχημένη. Έρχεται βαριά καμπάνα. Τρέπομαι για εσάς τους 150. Τρέπομαι για τον προπονητή που έχει, που θέλει να κάνει τον Λιβάγια 8-10 κάτι σε εξτρέμνες ή κάτι άλλο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Να μπράβο! Σεφτήλες! Δεν μου λες! Έφυγε! Έφυγε αυτός! Έφυγε! Δεν θέλει διάλογο όταν είσαι έξαρτος. Είναι αγανακτισμένος. Δεν κάνεις διάλογο. Δεν έκανα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλώς το. Καλώς το γιατρό. Δεν μου είδες, Γρηγόρη. Ναι. Άμα μου δανείς εσύ το αμάξι σου. Ναι. Κι είναι δικό σου ή δικό μου. Το αμάξι είναι δικό μου. Έτσι είναι και ο παίχτης. Άρα είχα δίκιο. Προφανώς. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Εγώ σας το έχω πει από το καλοκαίρι ότι στο χοντρό έγινε ξύγα στο συνέδριο ότι αν δεν πάρει πρωτάθλημα και χρειαστεί πλάτη από τη θύρα 7 δεν θα την έχει. Ο χοντρός. Σου είχα πει ότι ο χοντρός ξαναμπαίνει στα κόλπα. Γιατρέ. Κάτσε. Σου είχα πει κάτι όσο μπορούμε να μιλάμε. Έλα. Αν δεν ξεμπερδέψει με τη μεγάλη ιστορία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προφανώς. Και η θύρα 7 και ο λαός του Ολυμπιακού είναι ασπίδα. Και του κάναν ξύγα. Χωρίς πρωτάθλημα και με Άρτσι, Μπούρτσι και Λουλάς, εμείς δεν παίρνουμε μπροστά. Δεν καλύπτουμε. Εγώ στα έχω πει αυτά. Καλά του κάνανε, του χοντρού. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καλά τον κάνα τον χοντρό. Καλά του συγκίνησε. Αν ο Γάλλο έτοιμο να φύγει και να κάνει πάλι τα κόλπα και να τα ρίξει, κατάλαβε ότι αν δεν πάρει πρωτάθλημα, ή αν τουλάχιστον δεν μπορούν να πούνε ότι το πάλεψε στα ίσα, θα βρεθεί εκτεθειμένος. Πάμε παρακάτω τώρα. Μαρίνος. Ο Μαρίνος πότε θα φύγει, παιδιά? Δεν φεύγει. Ο Μαρίνος για μένα θα φύγει όταν φάει όλη τη λέζα και όταν ο αντικαταστάτης του
και να θέλει, δεν θα προλαβαίνει να κάνει μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή κατά το Γενάρη. Σίγουρα πάντως δεν πιστεύω ότι θα φύγει όσο είναι Champions League, γιατί στο Champions League είναι έργο Μαρίνου. Το τι είναι η ΑΕΚ. Δεν μου λες πέρα, το μετάνιος ο Μαρίνος που ήρθε στην ΑΕΚ. Μπορεί. Σαν λουλούστης. Που λούζεται. Κάτι άλλο. Ναι. Τα χθεσινά επεισόδια. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι οι δικαιολογίες τύπου μας στέλνει οι άλλοι ή εμείς δεν κάνουμε επεισόδια και όλα τα επεισόδια που λέγανε κάποτε κάποιοι. Πάντα εμείς στέμε. Είναι η αδικία. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι όπως με τις πορείες όταν που κάψαν την Αθήνα και τις πορείες που κάνουν κάθε χρόνο. Για μένα ο Ελληναράς έχει καφριδίκι μέσα του και ψάχνει μια δικαιολογία που θα τον νομιμοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να βγάλει το καφριδίκι έξω. Αν θες να κάνεις πορεία, δεν μου φταίει εμένα το δυροπιτάδικο του Ραπτόπουλου. Για να το κάνω καινούριο. Γιατρέ! Όταν λέει ο Ραπτόπουλος ότι μισεί την εθνική, δεν σε πιάνουν τα γέλια. Ότι μισεί την εθνική. Ναι, δεν την γουστάρω. Κοίταξε, το μισό είναι ζόρικη λέξη. Να μου πεις ότι την αντιπαθή μπορώ να τον καταλάβω. Για άκου λίγο. Τελειώσαμε. Αυτοκράτορας Έλλας, 1-0 η Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά. Τρελαθήκαμε όλοι. Γκολ, γκολ που λένε, γκολ. Φώναξε που λένε, φώναξε. Αυτός που δεν γουστάρει την εθνική. Ο Ραπτόπουλος είναι πολιτής. Άσε την κολοτούμπα. Και οι γιατροί είστε και πολιτές. Άστο να. Δεν ξέρω από πολίτες ο κόκκινος. Δεν ξέρω. Πολιτής δεν έγινε ποτέ. Μπάρμαν ήτανε. Εγώ δεν είμαι πολιτής. Τι πούλησες. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο γιατρέ. Τι πολιτής. Εγώ δεν είμαι πολιτής. Τι πούλησες. Έχω πουλήσει. Τι πούλησες. Από κουλούρια. Κουλούρια πούλησες. Ναι. Πού ρε κόκκινε. Στην πλατεία του Τέμπη. Και τι θέλει, ταλέντο για να πουλήσει κουλούρια. Λοιπόν, δεύτερον, τι έκανες, εργάστηκα στο μεγαλύτερο δισκάδικο που υπήρχε στην Ελλάδα. Ναι, και τι. Που έδινε σε εξετάσεις για να μπει. Σιγάρε, τι πουλούσε. Δίσκους. Δίσκους. Ναι. Έμπαινε ο άλλος, έλεγε δώσ' μου αυτό το δίσκο. Λάθος κάνει. Άφια παιδόρε. Πρέπει να ξέρει το ρεπερτόριο. Άφια παιδόρε. Άφια ρε. Παρακάτω. Αυτό και αυτό. Έχω πουλήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τι να πουλήσει, ρε κόκκινε. Έχω πουλήσει διαφημίσεις. Έχω πουλήσει διαφημίσεις. Πάρα πολλές. Γι' αυτό σε πλάκου φιάλε στο ξύλο πάνω οι διαφημίσεις. Ρεάζει, έχω πουλήσει διαφημίσεις εδώ και 32 χρόνια. Τι τώρα θα πουλήσει. Τι διαφημίσεις. Εσύ θα μου πει εμένα για πουλήσει. Τι ξέρει διαφημίσεις που έφερε εδώ, δική μου πελάτη στο γύρο πάντα. Δική σου πελάτη. Και τα παπάτσια που έφερε. Καλά, που έφερε. Οι πρώτοι πελάτε που πήρε. Οι πρώτοι πελάτε που είχε στην εκπομπή σου γιατί ήσουν κοιμισμένο ήταν δική μου. Ναι, αλλά ήταν φεσαντζίδε όμω. Ένα. Μια τελευταία πρόταση, παιδιά, για να κλείσω. Ο κόκκινο που με πει εμένα για πουλήσει. Μία πρόταση για να κλείσω. Ναι. Η εθνική όπως και κάθε τι άλλο δεν είναι κάτι συνεχείας. Δηλαδή για παράδειγμα, εγώ ξέρω το Δήμο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς και του κύριου Παύλου Γιαννακόπουλου τον θαύμαζα. Το σημερινό μπασκετικό Παναθηναϊκό δεν μπορώ να το θαυμάσω. Σωστά μιλάς. Ναι, αλλά η εθνική είναι κάτι άλλο. Είναι διάφορα άλλα. Άλλο το σημαντικό. Η εθνική του μπάσκετ. Απλά η εθνική. Την εθνική του μπάσκετ στο Παλατάκι τη θέλουνε. Τώρα την κάνεις. 3 και 20. 3 και 20. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλή κυρία. Η Βούλα Πλατιπόδα, τι κάνεις, καλή κυρία. Καλά, είστε. Μου κάνει κάτι πεσήματα τελευταία. Λέγε, λέγε, σ' ακούμε. Θα με χωρίσει, αντροχωρίστρα. Να σας πω, εκτός από γαλοπούλα δίνετε κι άλλα πουλιά, είστε τίποτα μονοφαγάδες εκεί. Όχι, εμείς έχουμε τα καλύτερα πουλιά. Είναι γνωστό αυτό. Τα καλύτερα μου, δεν έχετε δει το ζωτού μου, δεν ξέρετε τι χάνετε. Δεν ξέρετε τι χάνετε. Πήγαμε και Κρήτη τώρα, προπόνησε την ομάδα, είδατε, πήραμε το διπλό κατευθείαν. Κωστή μου, να σου πω, έκανες εξέταση στο Φάριγκα, τι έμαθα. Τι έκανα, λέει. Έκανες εξέταση στο λαιμό. Όχι, 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 όχι. Ο λαιμό, όχι. Αυχένα. Αυχένα. Και τι έγινε, τι σου βρήκανε. Κάτι κύλες. Κύλες, καλά βρε, τι κάνεις και σου βγήκαν κύλες στον Αθένα. Πάντως, με 8.000 έσημα και τα 3.000 βαριά, όλο και κάποιες κύλες να έχω κι εγώ. Τι σου κάνει αυτός ο άνθρωπος, να το μαλώσω, Βασίλη, πρόσεχε. Θα μου το προσέχεις τον Κωστή. Δεν είναι ζώο ο Κωστής να τους συμπεριφέρεις κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θέλουμε μπεμπελάκ, θέλουμε προβέρμ. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Θέλει λοτσιόν, θέλει η επιδερμίδα να προσέχει. Τώρα θα μας πεις για τον Λάρη που είναι πέμπτος και εσύ έλεγες ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή τι, εγώ τι να πω για το ζωτό μου, με δουλεύεις. Εγώ όλα μια χαρά, το προσαϊκό μου το παίρνω, τις βόλες μου τις κάνω, τις βενζίνες μου τις έχω πληρωμένες, τα αγόρια μου είναι πληρωμένα, όλα μια χαρά. Όλα με λιγά. Παράπονα κανένα. Με στη Μάλτα πηγαίνω, στη Μαλαισία πηγαίνω, στο ΆΚΑ πηγαίνω, όλα μια χαρά. Στη Σουήτα είμαι, τρώω bon filet, τρώω δηλαδή κρέας. Εμένα μου αρέσει το κρέας το 9 που έχει και λίγο αιματάκι, κατάλαβες. Έχεις πάει πολλά ταξίδια στη Μαλαισία.
Τι να έχω πάει. Ταξίδια στη Μαλαισία πολλά έχεις πάει. Μάλτα όμως, Μάλτα. Στο αεροπλάνο είδες κάναν παράγοντα ομάδος της Θεσσαλονίκης Β' Εθνικής. Με κάναν άλλο παράγοντα να πηγαίνουν άρχονται. Είδαμε παράγοντα ομάδος Β' Εθνικής. Είδαμε παράγοντα που είχε βάλει παλιά Center Four που είχε βάλει κόλλη στην Αγγλία. Είδαμε από Τρίπολη εκεί που έφερε ένα τραγουδιστή σε εμάς. Ναι. Είδαμε, είχε πολλούς το αεροπλάνο πάνω, ρε παιδί μου. Κάνανε Αμερικανό επιχειρηματία. Μήπως είδες εκεί στη Μαλαισία. Στη Μαλαισία όχι, είδα, είχε ένα μνημείο με κάτι δαγκώματα από κροκόδιλους στην Αφρική που είχαμε πάει ένα τούρινγκ. Τον είδα κάπου και αυτόν εκεί πέρα να κάνει το δικό του αποτύπωμα πάνω στον τοίχο με τα δαγκώματα. Να μην ανησυχώ δηλαδή. Όχι, είναι υγιέστατος επιχειρηματίας. Να ρωτήσω ότι κάτι έτσι, σαχμινογαραγιάρη, γιατί ξέρεις ότι δεν είμαστε τίποτα τυχαίες, είμαστε... Για πες, είστε τρελές, ναι. Τι, να ρωτήσω, τι κοινό έχει ο Κιμπόγκο με τον Γρηγόρη. Ο Κιμπόγκο με τον Γρηγόρη, τι κοινό έχει. Ναι, ναι, τι κοινό έχουνε. Για πες μας, γιατί δεν πάει το μυαλό μας. Και οι δύο βλέπουνε κάθε μέρα, τουλάχιστον μια φορά ένα διαμαντή. Ο Κιμπόγκο βλέπει το διαμαντή το φίλο του και ο Γρηγόρης βλέπει το φιδάκι το διαμαντή. Γεια σου μωρέ τρελή. Δεν με στέλνει ερωτικά μηνύματα κάθε μέρα. Δεν πάω λέω, δεν είμαι του αθλήματος. Όχι λέει σε θέλω απεγνωσμένο. Έμεινε με τα στέως στο βουνό επάνω και δεν πάει. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου πείτε τι θέση μπορεί να τερματίσει ο Άρης. Στην πεντάδα. Όχι. Ποιος είπε το όχι. Εγώ. Για πες μου. Δεν θα τερματίσει την πεντάδα. Ναι, πες μου τι θέση μπορεί να τερματίσει. Έκτος. Για βάλε μου τις ομάδες που θα τερματίσουν πέντε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Ατρόμητος. Ναι. Πώς είναι αυτή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΠΑΟ. Ατρόμητος. Πέντε. Πέντε. Και έκτος ο Άρης. Μάλιστα. Τραχανοπλαγιάς είσαι κι εσύ. Ναι. Εσείς τι λέτε. Περίμενε. Δεκτό να διαφωνείς. Επιχειρηματολόγησε και πες πού το βλέπεις. Ωραία. Ναι. Το βλέπω ανάμεσα στο 3 και στο 4. Πώς δε φίλε. Πώς. Ειλικρινά θέλω να μου πεις. Δηλαδή πιστεύεις ότι είσαι καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο. Τον Παναθηναϊκό. Έναν. Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Όχι, να μιλάμε σοβαρά. Από τον Ατρόμητο είσαι. Σοβαρά μιλάω. Από τον Ατρόμητο είσαι. Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Από τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος έχει ομάδα, εγώ δεν έχω ακόμη ομάδα. Μπράβο, ωραία μιλάς. Από τον ΠΑΟΚ δεν είσαι. Την ΑΕΚ θα περάσει. Από τον ΠΑΟΚ δεν είσαι. Την ΑΕΚ θα περάσει. Τη δύναμη του παρασκηνίου του Ολυμπιακού δεν την έχεις. Άλλο λέει ρε άνθρωπο. Όχι. Οπότε, Παναθηναϊκό ΑΕΚ λέει. Οπότε αρχίζεις και μετράς από το 4 και κάτω. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ανάμεσα. Από το 4 και κάτω μετράς. Δεν περνάς πάω Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Λοιπόν, καλά σας είπαν, τι κάποια παίρνετε. Εγώ σου λέω ανάμεσα στο 3 και στο 5 είμαι. Αυτό... Όχι παρακάτω από το 5. Λέει ο άνθρωπος, όχι δεν το θέλω, το βλέπει του. Γιατί πιστεύει ότι η ΑΕΚ θα διαλύσει, λογικό είναι αυτό, και πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός... Να σου πω, η ΑΕΚ, ο Μελισσανίδης δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα. Ο Μελισσανίδης το όνειρό του είναι να σηκώσει την Αγία Σοφιά. Καλά, να μείνει το λέγαμε ρε φίλε μήνες τώρα. Άσε ρε κόκκινε το λέγατε μήνες. Κάτι είπες καινούριο και εσύ. Να σε καλά. Ωραίος ναι, αυτό είναι. Ο πρώτος ήταν ανακοίνωση μου. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Πού το είχες διαβάσει. Δεν το διάβασα. Στο ενημερώσανε. Από Αθήνα Φρυσία πας στο λιτόγωρο χάλεσε στον δρόμο. Αντί να πας στην ανηφόρα κάτι φόρα. Ας βγει ο Καστοριανός και να πει πότε δόθηκε η άδεια, ναι. Πότε ξεκίνησαν τα έργα, ναι. Και αν ήταν όλα με κάθε λεπτομέρεια από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο. Έτσι. Εντάξει. Αλλά έλα, τέτοιο σκουπίδι είσαι. Είμαι. Το συνεργάτησε το θάβεις. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Γεια χαρά. Πάω ξύς. Να πω δύο πραγματάκια. Είπατε το από νωρίς στον πρόλογο. Τι δεν σας άρεσε από το όπεν, παιδιά, μια πολύ καλή εκπομπή. Αυτοί γκρινιάζουν. Ποιος γκρινιάζει. Τρεις παλαδόφατες εκεί και ο Νικολαίδης. Θα σου πω ποιοι γκρινιάζουν. Και ο Κατσουράνης. Δημοσιογράφοι, παραγωγή του ΠΑΟΚ. Ας το πω εγώ το έργο.
Παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, τρεις. Μα δεν κάνανε εκπομπή για τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή εκπομπή. Έχουν να, παράπονο γιατί δεν δείξανε. Ένα πολύ καλό δημοσιογράφο. Άκου. Ναι. Θεωρούνε ότι απ' έξω, ότι έχουν τρυπηδιές ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και δεν δείξανε την μπούκα του, πώς το λένε, του Καράπαπα ποτέ και ότι παίζει αυτή τη στιγμή. Ότι έχει συμμαχήσει ο Σαββίδης με το χοντρό να κάνουν την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, πόλεμο αυτό και να βάλουν τους αντί. Στάσου λίγο ρε φίλε, στα πω γιατί λένε, θες να μάθεις. Λένε έβαλε τους αντιμελισανιδικούς εκεί πέρα. Αυτό λένε. Το έκανε. Γι' αυτό φωνάζουν. Το έκανε, εκείνη η μεγάλη κόντρα, αλλά εντάξει, δεν φωνάζουν. Εμένα προσωπικά και κάτι ακόμα που συμφωνώ μαζί σου από τις λίγες φορές, τέλος πάντων. Έξω η εθνική από την Τούμπα. Έξω. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει, ρε παιδιά. Σωστό. Μάλιστα. Σωστό. Για ποιο λόγο να έρθει, ρε Γρηγόρη. Εγώ σου είπα ότι πρέπει να έρθει. Όχι, είσαι πιο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ, φίλε, είμαι πιο. Για ποιο λόγο να μην έρθει. Είναι light σε κάποια θέματα. Είναι light ο χοντρός. Για ποιο λόγο να μην έρθει. Από τις ομάδες που θεωρούμε, ας τις πούμε ότι είναι βρώμικες στο ελληνικό πρωτάθλημα, η πιο βρώμικη είναι η εθνική. Σωστά μιλάει. Κάρτες υγείας, λεφτά. Δεν είναι. Μόνο που οι βρωμιάριδες που συμμετάσχουν στην εθνική, το 80% είναι βορειολαδίτες. Ναι, σαφώς. Και σου είπα ότι συμφωνώ. Εντάξει. Από εδώ ξεκινάει η βρωμιά. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Από εδώ. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά, ρε φίλε, και να δεις τι κατσίκι είναι. Σαν και εμένα που έλεγα χτες ότι το χι της Ρώμης δεν χαλάει ποτέ. Ναι. Έλεγε ο Ρατόπουλος. Ο Άρης στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη θα πάρει 2 βαθμούς το πολύ. Αυτό που σε κάνει προβλέψεις, Όχι, όχι, κοίταξε. Μην τον αδικείς, όχι. Όταν του κολλάει κάτι. Όχι, ρε, έχει τη μαυροκατσίτιδα. Μου ήρθε τώρα φλασιά, όπως έχω πει άπειρες βλακίες. Σου λέω, τον ακούω στα σκορ με ευλάβεια. Γρηγόρη, ο Χρήστος σήμερα θα περάσω από εκεί από τη μηχανή, θα περάσω να τα πούμε. Να έρθεις. Αλλά θα έχεις και κάτι μαζί. Ναι, μην τραγωγέσαι. Καμιά παλαμίδα να μην έχεις. Δεν θα έχεις παλαμίδα, το παλαμάρι του Βαρκάρη θα φέρει. Θα έρθω από εκεί. Γεια σου Χρήστο Παοξάκη μου. Έγινε, να είστε καλά παιδιά. Μηχανιώνα πολύ Παοκ έχει. Μηχανιώνα. Μηχανιώνα είναι 90%. Ρε, μηχανιώνα μπλε είναι ρε καμπάρι. Όπως όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Όλοι οι Ηρακλείς είναι. Έχει τέτοιο κόμπλεξ, τέτοιο μένουν με τον Ηρακλή. Ναι. Έλα παρακαλώ. Άλλες 3 φορές να πάει η αστυνομία στα πανεπιστήμια απ' έξω. Ναι. Θα μείνετε εσείς και ο φύλακας. Έλα ο Ηρακλής. Εσύ φίλε. Ναι φίλε, ναι. Με σένα ήθελα να μιλήσω. Με μένα προσωπικά. Με σένα προσωπικά. Ό,τι αγαπάς. Πολύ καιρό, ε. Είμαι ο Γιάννης από την εξωτική Λιούπολη. Σας ακούω. Σας χαίρομαι. Αν με αφήσει εμένα στην Λιούπολη με τα πόδια θα χαθώ. Θα βάλω ένα navigator για να βγω, ειλικρινά. Άσε τις φιλοφρονίες, φίλε, πέστε. Τέτοια λες και θα κάνω viral όλοι οι παράγοντες του Μετρόπολης. Έλεος, ρε Γρηγόρη. Μα τι είναι από ψέματα. Ρε Γρηγόρη, αυτό είσαι αληθινός, ρε Γρηγόρη. Είσαι αληθινός. Εγώ μετά από τον Αποστόλη, τον φίλο μου τον Κουσάρο, ναι. Έχω εσένα σαν ποιότητα. Έχεις πολιτισμό. Έχεις τέτοιο κλπ. Αλλά έχεις ένα λάτωμα να πούμε που είσαι κατέμι στο στοίχημα. Φίλε, αλλά, θες την αλήθεια. Θες την αλήθεια. Γρηγόρη. Θες την αλήθεια. Ναι, αλήθεια σου λέω. Όποτε ποντάρω χάνω, άμα δεν ποντάρω βγαίνουνε. Ο αδερφός μου σήκωσε κύπελο με τον Ηρακλή. Με τον Χατζηπαναγή. Ποιος ήταν. Ονόματα δεν θα πω. Αφού εσύ θα με ερμηνεύεις. Ναι, ο αριψιός μου πες την Α2 με τον Ηρακλή. Εγώ δεν είμαι Ηρακλής, είμαι Εθνική Ελλάδος και δοξαδράμας. Αλλά δεν μπορώ εγώ να παρνηθώ το αίμα μου, το σπλάχνα μου, έτσι. Εντάξει, είτε αδερφό, ούτε ανιψιό. Πρέπει να έχετε τις καλύτερες κάσες από το αφέρνες δράμα. Ναι, αλλά ξέρεις ρε Γρηγόρη γιατί σε παίρνεις και σε κάνουν βάιρα στο Μετρόπολη. Τα καλύτερα μπαρμπούτια παίζανε στη δράμα. Παίρνουν γιατί. Ναι. Γιατί είσαι αληθινός ρε Γρηγόρη. Είσαι αληθινός. Όχι. Δεν πρέπει να πω γιατί θα γίνω κακός. Άστο. Αλλά το Σαββατοκύριακο κόβει το στοίχημα, ρε φίλε. Με έχει σκοτώσει 100 φορές. Γιατί, ρε φίλε. Ε? Γιατί. Έχεις γυρίσει κάτι τριάδες, κάτι τέτοιο, κάτι ιστορίες. Να με συγχωρήσει, φετινή χρονιά είναι καλή. Συγχώραμε, φίλε. Πριν 2 εβδομάδες σου δίνω μια διάδα με 15 φράγκα απόδοση. Συγχώραμε, φίλε. Το χ του Παναθηναϊκού. Δεν σ' άκουσα, αδερφέ. Δεν ναι. Σ' άκουσα. Κοίταξε, δεν έχω πει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τα εσωτερικά σας, για το Ηρακλή. Πες μου. Ναι. Ναι. Πόσοι έμισοι υπάλληλοι υπάρχουν σήμερα στον Ηρακλή. Αυτό το Ηρακλή που λιμοκτονεί. Αυτό το Ηρακλή
που ψάχνετε. Δεν λιμοκτονεί. Δεν λιμοκτονεί. Υπάρχουν και παίρνουν μισθού. Θα πρέπει να ρωτήσω και να σου πω. Έπρεπε να το ξέρεις, ρε. Δεν μπορεί να είσαι Ηρακλής και να μην ξέρεις πόσους έμισθους υπαλλήλους έχει. Γνωρίζω ότι οι παίκτες είναι πληρωμένοι, ότι τα λεφτά μπαίνουν για όλους την ώρα τους. Το πώς είναι οι υπάλληλοι. Κάτι άλλο να καταλάβεις, ότι είμαι πολύ βαθιά μέσα. Εγώ έχω πάει με τον Ηρακλή μέχρι και στην Τραπετσόνα, εκεί στο σκορισμένο γήπεδο. Με τον αδερφό μου. Βρε, εντάξει, σου λέω τώρα όμως, με κάνεις μια ερώτηση. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Κατάλαβες ποιον έχω αδερφό. Όχι, ανύπαντρος είσαι. Το Λάζαρο. Είσαι ανύπαντρος. Ε, τι ανύπαντρος, ρε. Έχω γιο ταγματάρχη και κόρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο. Ποιος είναι ο αδερφός σου να μας έχει πρίξει τη στρασαμινά. Ο Καλαϊτζίδης, ρε. Ο Λάζαρος Καλαϊτζίδης. Άντε, μπράβο, ρε. Καλά. Αυτός που έκανε. Καλά, τόση ώρα δεν μιλάω, δεν βλέπεις το λέω με τη μία. Αυτός που έκανε την επανάσταση όταν μας πουλήσανε να πούμε πρώτη αγωνιστική, το θυμάσαι. Όταν πήγαμε στην Καστοριά με τον Μαράσχο. Απ' τα καλύτερα παιδιά που έχουν. Απ' τα καλύτερα παιδιά είναι ο αδερφός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τόσο άρρωστο Ηρακλειδέα, πρώην ποδοσφαιριστή από τους ελάχιστους. Για να πάει με σημαία της Ελλάδας. Χριστοφορίδης, Ετελίδης. Έλα. Αδερφός μου, κάνανε την επανάσταση 6 μήνες. Εγώ τον Τάιζερ, εγώ δούλευα οικοδομές, ρε. Άρρωστος Ηρακλειδέας, σου λέω. Άρρωστος. Να σε καλά. Κλείσε, φίλε. Να σε πω, ρε Γρηγόρη, γιατί εκεί στο έσπος είσαι, ρε. Να σε καλά. Γιατί λες αλήθειες και σε κατηγορούν όλοι και σε. Όποιος λέει την αλήθεια είναι κακός. Γι' αυτό εσύ είσαι καλός. Να τον βαρέσω στον αέρα ή εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την Εσκιά της Μπαλοδήμος και φυσικά με όλους εσάς. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, έτοιμο παράδοτα, καταπληκτικά, σε μοναδικές τιμές. Και τα περισσότερα εξ αυτών είναι για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε το περιβόητο test drive για να δείτε ότι ταιριάζουν από όλες τις απόψεις τα δικά σας γούστα. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. 6 γραμμές κατηλημένες. Τι τους τρέλουν όλους ο τρολογιατρός. Για δέσιμο. Για δέσιμο, γιατρός. Για δέσιμο κι εμείς. Ναι, αλλά είναι ο μόνος από τους μικρομετόχους που πάει και κάνει ερωτήσεις. Και ήταν ο μόνος που έκανε ερώτηση και έδωσε είδηση. Όταν λέει φύγει ο κύριος Σαββίδης, λέει με τις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Αν φύγει κάποτε. Τι ψωνίζει, ρε παιδί. Δημέρα. Άκουρε. Θα του χρωστάει ο ΠΑΟΚ σαν άτομο, σαν εταιρεία. Δημέρα, πρέγα μου τη δημέρα. Άκουρε, ρε κόκκινε, τι ρώτησε ο άνθρωπος. Κάνει αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Ναι. Θα χρωστάω πάω στη δημέρα. Ναι. Λέει όχι. Εγώ λέω ναι. Άντε πάλι. Εκτός από τα 11 εκατομμύρια τα οποία οφείλει ο ΠΑΟΚ στη δημέρα και ήταν τα μπραφ που έδωσε, αλλά τα χρέωσε στην. Αν ο ΠΑΟΚ έχει ένα μετοχικό κεφάλαιο τη τάξη των 50 εκατομμύριων ευρώ ναι. και φύγει ο Σαββίδης, ναι. δεν πρέπει να τα πετύσει αυτά από κάπου. Για να φύγει. Άλλο ρώτησε ρε. Άλλο ρώτησε ρε ο άνθρωπος. Α, σε ζαβούνα, σε 9 μαθηματικά είναι. Και οι υποχρεώσεις. Ναι. Και το μετοχικό κεφάλαιο. Ναι. Και η διευκόλυνση από τη δημέρα. Θα πρέπει να το πω. Άλλο ρε ρώτησε. Οι αυξήσεις με το μετοχικό κεφάλαιο, τα 10 εκατομμύρια που βάζει από την τσέπη του. Ναι. Πάνε 100 μετά από 10 χρόνια. Και λέει βαρέθηκα. Αυτός είναι. Θα τα χρωστάει. Ρώτησε. Ή θα, αν τα χαρίσει καλώς. Και είπε ο Κουρουμπαγλάς, ποιος ήταν εκεί, του Γκαγκάτσι ο γιος. Όχι λέει. Είναι γραμμένο αυτό. Αυτό είναι σοβαρό. Άλλο τι λέει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και άλλο τι λέει ο ίδιος ο Σαββίδης. Και τι να κάνουμε. Οι υπογραφές μετράνε. Όταν πήγε ο κύριος Γκαγκάτσης εκεί εκπροσωπούσε τον κύριο Σαββίδη. Ήτανε, δεν διαφωνώ. Ήτανε της εταιρείας. Εγώ δεν αμφισβητώ το λόγο του και την κόλλησε πάλι. Και την τιμιότητά του. Δεν υπογραφεί το όμως. Δεν είναι στο χέρι του κύριου Γκαγκάτση. Τι ανηφόρα είναι αυτή που ανεβαίνω. Τι γιουδοβοσκό έχω δίπλα μου. Ρε καταλάβει. Δεν βγάλουμε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Έχει χάρη. Δεν βγάλουμε. Έχει χάρη. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Νίκαια τηλεφωνάω. Νίκαια. Νίκαια, στην Αθήνα. Αθήνα, Νίκαια. Ιωνικός. Α, εξής. Όχι, αεξής. Τι θα είναι στην Γιατί ρε φίλε, αποκλείεται να. Η Νίκαια είναι αεξίδες, πάμε παρακάτω. Λέγε. Μαθητή σου με Λυσανίδη, προσφυγική. Είναι προσφυγική περιοχή. Κοκκινιά δηλαδή, κοκκινιά λέγεται. Μπορεί να σου είναι προοδευτική. Τι προοδευτική είναι, η προοδευτική στον Κορυδαλό, δεν είναι στην Νίκαια. Δεν τα έχει μπερδέψει, φίλε. Στην κοκκινιά μου, συμμαθητή σου με Λυσανίδη του Δημήτρη. Πότε είσαι γεννημένο. Ορίστε. Πότε είσαι γεννημένο. Το 51. Ο Μελισανίδης του το 51. Συμμαθητής είμαι με τον Δημήτρη Ράκου να σου πω τα δύο αποθυμένα του Μελισανίδη του Δημήτρη. Ναι.
το πρώτο αποθυμένο ήταν να ρίξει τη Χούντα την παράγκα που είχε δημιουργήσει ο Κόκαλης. Την έκανε. Την οποία την έριξε με τη συμμαχία του Σαββίδη και του Αλαφούζου. Το έκανε. Το έκανε. Και από εκεί και πέρα χωρίσανε και φιλίες και συνεργασίες και τα πάντα. Ωραίος. Ήταν για να πέσει η Χούντα. Η διαιτησία τώρα είναι 50 ρίσκα παντού. Έτσι. Είναι για δεν είναι. Εντάξει, παίρνει ο Ολυμπιακός, αρκετά έχει πάρει. Τίποτα, είναι 50 ρίσκα διαιτησία. Τελείωσε. Πάει η Χούντα. Τελείωσε. Α, εννοείς δηλαδή. Η Χούντα, αυτό το καταφανέστατο, ναι. Χούντα, σωστό, παράγκα, σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο του όνειρο είναι το γήπεδο. Ναι. Το οποίο το 2020 το τελειώνει. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν πρόκειται καμία ομάδα να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Άμα τελειώσει το γήπεδο Δημήτρης ο Μελισανίδης. Άρα τώρα καμία λες, ομάδα είναι δεν ένα μικρό διάλειμμα. Εκτός από την ΑΕΚ. Θα το έχει μονοπόλιο. Μόλις τελειώσει το γήπεδο. Το λέω και το υπογραμμίζω. Γράψε το όνομά μου, Βογιατζίδη Γιώργος λέγομαι. Δεν μου λες. Και θα με θυμάσαι. Ο Μελισανίδης τους παλιούς τους φίλους τους βλέπει ή έχει σκοτώσει. Τους ακούω καλά. Ο Μελισανίδης στους παλιούς του φίλους τους βλέπει ή έχει σηκώσει μύτη. Έρχεται κάθε 15-20 μέρες εδώ στην Κοκκινιά. Έχει ένα καφενείο, νομίζω πηγαίνει. Το κρατάει παλιά. Λέγε άμα, ας τα μιλήσει. Λέγε φίλε. Ορίστε. Ξαναπέστε γιατί το βόδι διέκοψε. Έχει ένα καφενείο που ξέρω το κρατάει παλιά. Έχει ένα καφενείο εδώ στην ουσία ξένη συνήθεια που έρχεται να πούμε μια φορά το μήνα κάθε 15-20 μέρες και παίζει ένα ταβλάκι. Αυτό είναι ωραίο φίλε. Καφέ και τελείωσε. Αυτό είναι ωραίο που κάνει. Δεν ξεχνάει, τις παλιές φιλίες δεν ξεχνάει. Όλοι στη δουλειά του είναι το 90% πόντι. Αυτό λοιπόν, δεν έχει και ιδιαίτερα. Μέσα του, ναι, έχει αντριλίκη. Ναι, το ξέρω. Και το Μελισανίδη, τους άλλους, κάτι Μαρινάκης και κάτι Σαββίδης που έγινε σε μια νύχτα, σε μια νύχτα έγινε πλούσιος αυτός. Με την πτώση του κομμουνισμού στις αλλαγής που έγινε στη Ρωσία. Από εκεί έκαναν τα λεπτά. Μπράμοβιτς και... Έχει ικανότητα θέλει, δεν μπορεί να τα κάνει ο καθένας, γιατί δεν τα κάνουν άλλοι. Θα πει κάποιος. Ναι, ήταν εργάτης, ένα εργοστάσιο, κάποιο εργοστάσιο και έγινε με λεπτά τώρα. Αξιόλογος είναι και αυτός, γιατί και ο δικός σου ήταν με τη σχολή, ο δικός και αυτός. Ο άλλος είναι ο δημιουργός μόνος του, δεν μπορεί να τα πετάει τα λεπτά όπως τα πετάει ο άλλος. Δεν είναι κορόιδο. Μην κλείσεις λίγο. Ναι. Μην κλείσεις λίγο. Μετά. Σε θέλουν όταν ολοκληρώσεις. Σε θέλει ο Μπούζος πίσω. Σε θέλει ο Γιώργος ο Μπούζος. Μην κλείσει το τηλέφωνο. Λέμε εμείς γεια ή δεν κλείσει το τηλέφωνο. Μιλάς με τον Γιώργο. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Ο φίλος είναι από Στυκάδη. Καλώς τον. Ήθελα να κάνω μια πρόταση για την εθνική ομάδα. Ναι. Εθνική Ελλάδα. Ναι. Θα κάνει τις αγώνες της στη Στουτγκάρδη. Θα είχε στα μέτρια τα μάτια 10.000 κόσμο και θα πολύ καλά. Συμφωνώ φίλε, μ' αρέσεις. Δηλαδή νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση γιατί... Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, πολύ ωραίος. Υπάρχει στα ελληνικά τα γήπεδα, είναι απαράδεκτη και ρίχνω και σε εσάς ένα σφάλμα. Γιατί το λέτε. Όπως παράδειγμα, τελευταία εβδομάδα έπαιζε στην Τούμπα η Ελπίδων με την Αυστρία. Ήταν άδειο το γήπεδο. Και δεν το προβάλατε ούτε μία φορά. Δεν πουλάει φίλε. Ο χορηγός δεν θα μας έδινε λεφτά. Αλήθεια λες φίλε. Ο χορηγός λεφτά δεν θα μας έδινε. Έχεις δίκιο, αλλά εμείς δεν μοιράζουμε εισιτήρια. Αλήθεια λες και κινούμαστε εμπορικά. Αλήθεια λες. Λίγο μάρκετινγκ να υπήρχε, τα σχολεία μόνο να στέλνουν. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, τη ΣΕΠΟ. Ας πάει η Χρυσή Αυγή να μοιράσει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς δεν μπορούμε να. Εμείς εδώ είμαστε κομμουνιστές. Να σε καλά, για χαρά. Κόκκινε, κομμουνιστές δεν είμαστε. Μπανά σου τι θέλεις. Να σου θες. Βλαμμένε. Πασό καλό ήταν τότε. Πακόκ. Διορίζανε καλά εκεί, Πάμε πάνω η γραμμή. Δεν διορίστηκα φίλε ποτέ στο δημόσιο, οπότε. Ό,τι και να πεις. Στο ραδιόφωνο που δούλευε σαν το δημόσιο. Δεν δούλευα σε εκείνο το ραδιόφωνο. Ήταν εκεί πέρα ωραία πράγματα. Δεν δούλευα σε εκείνον τον Πέρασε εκεί Τσοχατζόπουλη, Βενιζέλη εκεί. Λάθος κάνεις. Τις σακούλες. Έλα, δεν, έλα, είσαι... έλα. Έλα, άσε τώρα, η πάμε. Η προσωποποίηση της παραπληροφόρησης. Έλα, βρε τώρα, κάθε. Έλα, ρε, θα μας μιλήσει. Μάλιστα. Για τώρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα, εγώ, ναι. Μάλιστα, φίλε. Ναι. Γραμματεία του στρατηγάκη. Έλα, καρτιτσάρα, λοιπόν. Καλώς τον. Τώρα δεν σε πήρα να σου πω για την απεργία. Θα πω στο τέλος. Θα σου πω για αυτά που λες τα θέματα. Τηλεγραφικά. Πρώτον. Οι οπαδοί δεν πρέπει να μισθοδοτούνται ή να εξαγοράζονται και να αδικούν, ούτε να αδικούν, αλλά μόνο να αντιδρούν. Δεύτερον, ναι, δεν μπορεί
Και αυτό είναι λίγο αντιπολίτευση σε αυτά που λένε κυρίως οι φίλοι του ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Δεν μπορεί να λες στο γήπεδο η Μακεδονία είναι ελληνική, αλλά στην Τούμπα δεν παίζει η εθνική. Ναι, έχω ένσταση. Η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι στη θύρα 5. Η θύρα 4 βγάλει ανακοίνωση. Η Τούμπα είναι κομμάτια. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι οξύμορο. Σωστό. Ναι. Δεν είναι. Και για να το βάλω και πιο επιχειρηματικά. Αν δηλαδή μπορέσει να γίνει η Τούμπα με λιγότερα λεφτά, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι θα παίζει εκεί πέρα η εθνική, δεν θα γουστάρει ο μέσος ΠΑΟΚτζής. Αν και εγώ δεν είμαι με αυτή τη λογική. Καταλάβεις τι λέω. Πέρα από το εθνικό κομμάτι, ας πούμε, κλπ. Αυτό. Και έτσι κι αλλιώς, εγώ επειδή είμαι υπέρ το να παίζει σε οποιοδήποτε γήπεδο η εθνική και ας μην έχει στάνταρ έδρα, δεν υπάρχει πρόβλημα για την Τούμπα. Φίλε, έτσι δεν έγινε και με τον Καραϊσκάκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του εξωτερικού. Όπως με αυτές τις ιδέες που γίνανε στην Αργεντινή, προτείνανε το παιχνίδι να γίνει κάπου αλλού, σε άλλη χώρα. Πιστεύω ότι η εθνική πρέπει να παίζει στην Ευρώπη. Είναι πιο διψασμένοι οι Έλληνες της Διασποράς να δουν την εθνική παρά από τους Έλληνες που μένουν. Το καριολίκι που τρώνε οι Έλληνες εδώ δεν το τρώνε αυτοί εκεί, γι' αυτό. Ξέρεις γιατί διαφωνώ. Είναι χειροκροτητάκιδες εκεί για πάνω. Είναι η εύκολη εντός αγωγικών λύση. Πετάω την μπάλα στην εξέδρα και εκτός Ελλάδος όπως και με τους ξένους διαιτητές. Γιατί φαινόμαστε μπανανία ποδοσφαιρικά έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε γήπεδο, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εδώ για την εθνική και πρέπει να πάμε έξω, ασχέτως τους μετανάστες. Δεν είμαστε μπανανία. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την. Εδώ σε δύο χρόνια. Ρε φίλε, ερχόταν εδώ η εθνική να παίξει, είτε σε Τούμπα, είτε σε Καφτατζόγλου, είτε σε Χαριλάου. Και από τους οπαδούς της κάθε ομάδας γινόταν διαδήλωση το παιχνίδι. Δεν έπαιζε εθνική. Τους βρίζανε. Αυτό γίνονται. Η πιο αφιλόξενη πόλη για την εθνική ομάδα είναι η Θεσσαλονίκη. Και δεν περίμενα εγώ την ανακοίνωση της θύρας 4. Κατάλαβες. Αυτό έγινε. Και σε Καφτατζόγλιο και σε Χαριλάου και σε Τούμπα. Κατάλαβα τι λες, αλλά αυτό γίνεται νομίζω τα τελευταία κυρίως χρόνια και λόγω κρίσης. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, αυτό γινόταν 80-90 σου λέω. Ξέρεις τι πινελίκη τρώγανε. Εντάξει, να σου τελειώσω με δύο τελευταία να μην κουράσω άλλο. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω αν έκανες απεργία λόγω SM χθες ή είχες προσωπικό λόγο. Δεν έκανα απεργία. Ναι, τέλος πάντων. Δεν τον βάλω στην SM γι' αυτό. Άμα τον βάζω θα έκανε απεργία. Και σήμερα, άμα είστε με ΙΚΑ, θα μπορούσατε να απεργήσετε. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Μάθαμε σήμερα 28 Νοέμβρη 2018 από τον Μητροπολίτη Άνθιμο ότι υπάρχει μόνο ένας πλανήτης, η Γη. Ψάξτε το. Ο Μητροπολίτης έχει Αλτσχάιμερ και κακώς τον βγάζουν και μιλάει. Ρε φίλε. Θα σου το πω εγώ τώρα. Είναι μιας κάποιας ηλικίας. Όχι. Ο Μητροπολίτης, το σεβόμαστε, είναι θεσμός στην πόλη και σε κάθε πόλη ο Μητροπολίτης πρέπει να το σεβόμαστε θεσμικά. Αλλά ο άνθρωπος έχει Αλτσχάιμερ και του κάνει κακό. Έχει ιατρική γνωμάτευση. Ρε κόκκινε, άντε κάνε πέρα. Εγώ δεν είπα τι λες βλακίες. Έχει Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος. Έχει Αλτσχάιμερ προχωρημένο. Και δεν πρέπει να τον εκθέτουνε βγάζοντάς τους σε δημόσιο λόγο. Αυτό πρέπει να τον προστατεύσουνε αυτοί που είναι στη Μητρόπολη οι άνθρωποι. Μην τον βγάζουνε να λέει. Εντάξει, είπε το σωστό όμως σύμφωνα με τη θρησκεία του. Η θρησκεία λέει ότι είμαστε μόνοι. Έτσι τη συμφέρει να λέει. Όχι ο μοναδικός πλανήτης, ρε φίλε. Ναι. Ο μοναδικός κατοικήσιμος πλανήτης, είπε ο άνθρωπος. Βρε την γάτα τον Μπούζο. Άκουσε πρώτη πηγή ενημέρωση με Λισανίδη γιατί την έφυγα πέσει κάτω. Μη βγάλει κανένα ρεπορτάζ ο Σονούπο. Εγώ και ο Τίγρης. Ο Μπούζος είναι επαγγελματίας και δουλευταράς. Να ξέρετε κάτι. Ναι. Ο Μελισανίδης δεν είναι δύσκολα προσβάσιμος να το βρεις. Αν θες να του μιλήσεις. Παρακάτω. Πάμε επόμενη. Ξέρει ο Κωστής. Πάμε. Τους άλλους δεν τους βρεις. Ο Μελισανίδης μιλάει. Καλησπέρα. Πάμε. Μ' αρέσει που πηγαίνει κάθε 15 μέρες στο καφενείο της γειτονιάς του. Αφού αυτό, το είπα ρε, και τα μέσα δημόσια. Το είπα. Άσε το να το πει ο άλλος που ήταν συμμαθητής του. Εσύ δεν είσαι ο συμμαθητής του. Άσε να το πει ο άλλος. Άσε να το πει ο άλλος με τον τρόπο του. Άλλο συνέστημα θα βγάλει. Εσύ βόδι να πεις ότι ξέρεις που πάει ο Μελισανίδης. Βόδι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι παιδιά. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Μια μικρή παρένθεση για την εθνική. Να πείτε ό,τι θέλετε. Πιστεύω ότι η εθνική σαν οργανισμός από μόνη της έχει διώξει τους φιλάθλους η ίδια της σαν οργανισμός. Ναι, είναι τοξική βέβαια. Ναι, εγώ τώρα την έβλεπα. Σε παίρνω παράδειγμα από μένα. Την έβλεπα κανονικότατα. Όποτε έπαιζε την έβλεπα. Τώρα πλέον δεν την βλέπω. Μα δεν βλέπετε. Δεν είναι ελκυστική γι' αυτό. Με κούρασε. Σωστό. Όχι, όλο το σύστημα αυτό με κούρασε. Δεν μπορώ. Όπου παίζει, δεν παίζει το ίδιο αυτό μέσα βρωμιά. Όχι το η κάρτα η υγεία. Ήταν αυτό. Παρέθεση, πάμε παρακάτω. Πάμε. Τρία πράγματα, Ραπτόπουλε. Να τα ακούει και ο Μπούτζος εκεί, ναι, για τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης έχει πληρώσει όλους τους μισθούς του Οκτωβρίου.
αν το ξέρει ο κύριος. Το ξέρουμε και το έχουμε πει. Και όλους τους υπαλλήλους των Οκτώβριων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα αφαιρέγγιο σωματείο επί 20 χρόνια με τον Καρυπίδη. Με το Χουντίνι έγινε αφαιρέγγιο. Έγινε ο Άρης. Να τελειώσω. Σταμάτα ρε Βόδι. Να τελειώσω, έχει σημασία. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Είναι το. Ακόμα και αν βγει ο Άρης 8ος. Εντάξει. Αυτό το κομμάτι, το ότι είναι φερέγγιος και πρέπει να είναι και συνέχεια φερέγγιος, είναι μεγάλο επίτευγμα από τον Καρυπίδη. Τώρα, τώρα άμα πούνε που τα βρήκε, τι τα, δεν με ενδιαφέρει από που θέλει, από που θέλει ας τα βρήκε. Συνέχισε. Λοιπόν, πρώτο είπαμε πάει Άρης έχει τακτοποιήσει όλους τους παλιούς. Και έγινε φερέγγια και είναι πολύ καλό. Δεύτερον. Δεύτερον, να ακούει και ο Μπούτσος εκεί, ναι. Είδηση. Λοιπόν, σε προχωρημένες συζητήσεις ναι. με τον Μπέρκ. Είναι ο Καρυπίδης. Το έχω πει πριν ένα μήνα με τους Κινέζους και τον Μπέρκ. Και είναι μεγάλη μεταγραφάρα άμα γίνει. Τρίτον, η ΠΑΕ Άρης είναι πάλι σε προχωρημένες συζητήσεις με πολύ καλό δεξί μπακ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για τον Μπέρκ το ξέρω εδώ και ένα μήνα. Το λέω εγώ εκ των έσω. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα για τον Παντελίδη που έχει φάει καψούρα με το Βέλες. Έτσι. Και καλά εκ των έσω τα λέω αυτά. Λοιπόν, ο Καρυπίδης έχει κάνει ένα λάθος μεγάλο κατά την άποψη του προπονητή, το διόρθωσε ο άνθρωπος γρήγορα και προσπαθεί... Έφαγε παπά, έφαγε παπά, εντάξει, εντάξει. Όλοι στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στη ζωή μας τρώμε παπάδες. Αλλά μη σου πω σε πολύ συχνό διάστημα. Ο μοναδικός άνθρωπος μετά την εποχή Κοντομινά που έχει χαλάσει χρήματα στον Άρη. Δεν είναι ψέματα αυτό που λες. Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος παπάς. Ποιος? Ο διπλανός μου. Μην μιλάς για παπάδες δε κόκκινη. Πάμε να τους διά, πας και τους φυλάς στα χέρια και κλείνω και σκόρδο το χέρι του για τον κόκκινο αυτό. Και ένα τελευταίο και κλείνω για τον κόκκινο αυτό το λέω. Να πάει να γυρίσει και να πει σε έναν πατέρα με δύο παιδιά και μία μάνα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που δεν έχει εισόδημα και έχει πληρωθεί σήμερα 650 ευρώ από τον κακό Τσίπρα, να τον πει ότι να φύγει ο Τσίπρας. Για τον κόκκινο το λέω αυτό. Εγώ γιατί, πώς σχετίζομαι αυτό. Πρέπει να το μάρει να παρέα κάνει ο κόκκινο, σαν τον παπά που σε πουλάει. Γιατί τον είχα, μην μπερδεύεσαι. Μια χαρά. Πώς σχετίζομαι με αυτό. Σχετίζεσαι. Γιατί ήταν θέλει ψίχουλα. Ενώ κάποιοι παίρνουν βαθιά ανάσα από τη σημερινή μισθοδοσία που έχουν εγώ που δεν μπορούν. Πολιτικά τι σχέση έχω με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα ότι έχει σχέση. Κατακρίνεις όμως κάποια πράγματα. Και εγώ σου λέω ότι αυτό που κατακρίνεις βοηθάει πολύ κόσμο που είναι σε δύσκολη θέση. Και το ξέρεις, είναι πολύ κόσμο σε δύσκολη. Πολύ κόσμο σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω φίλε να το πω. Σήμερα που μιλάμε έχουν πληρωθεί πάνω από 800.000 άτομα 650 ευρώ. Η συντάξη αυτό μπαίνανε χτες και σήμερα. Ρε. Δεν είναι η συντάξη αγόρι μου. Τα βοηθήματα που έγινανε επί Τσίπρα, επί του κακού του άθεου. Ποια βοηθήματα ρε φίλε. Οπα. Αυτά τα οποία πήρε από την εφορία τη δικιά μου, του Κωστή και τη δικιά σου και δημιουργήσαν το πλεόνασμα. Πρώτος μου ξάδερος με δύο παιδιά, σήμερα το παιδί που κάνει περιστασιακά με ροκάματα, δεν βρίσκει δουλειά, πληρώθηκε 645 ευρώ για τα παιδάκια φίλε, του και το μηνιάτικο. Έχω μάθει 49 χρόνια σε αυτή τη ζωή ότι δεν χαρίζουν, δανείζουν. Δεν μου, καλό λόγο. Αυτά έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Εγώ σε μιλάω και αυτοί οι φόροι που και αυτοί οι φόροι που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν. Φίλε, από εκεί βγαίνει το πλεόνασμα. Έχει, Γρηγόρη, αυτός που δεν έχει αγόρι μου, δεν τον αφορούν οι φόροι. Καταλαβες. Πλάκα μου αυτός που δεν έχει δεν μπορεί να περάσει. Ας τους φόρους. Καλά. Εδώ τώρα παίρνουν χρήματα άνθρωποι που δεν είχαν να περάσει. Ωραία, επειδή με αναγκάζει και να μιλήσω πολιτικά, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Άκου τώρα τον παπά. Oh. Μειώνονται, λέει, οι εισφορές. Το ξέρεις ότι αν μειώνονται οι εισφορές, θα μειωθεί και η μελλοντική σύνταξη που μπορεί να πάρεις. Το καταλαβαίνεις αυτό. Κοίταξε, μειώνονται οι εισφορές. Το καταλαβαίνεις. Σε επαγγελματία μιλάς. Αν θέλεις, δεν την μειώνεις την εισφορά. Πληρώνεις τα 450 ευρώ. Πάμε ευρώ πάλι. Τέτα. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι σε βάρος μας. Δηλαδή δεν κάνουν κάτι ευέλικτο. Μα όταν το λέει, να μειώσουν την. Εγώ θέλω εσένα τον επιχειρηματία. Εγώ θέλω εσένα τον επιχειρηματία να τον μειώσουν την εφορία, να πάνε στο 10% το ΦΠΑ και να είναι άμεσα. Γρηγόρη, αν πιαστεί. Λοιπόν, η παροχή υπηρεσιών. Να μειωθούν, άκουμε σε παρακαλώ. Οχ, οχ. Και να τα απαιτεί κάθε μήνα.
Και περισσότερο. Θα γίνει, αγόρι μου, η παροχή υπηρεσιών. Δεν χαρίζουν, φίλε. Στην Ελλάδα. Δεν πληρώνει κανένα τίποτα. Το υπερπλέον από πού προέκυψε. Από τους φόρους δεν προέκυψε. Γιατί, να σου πω τι. Από το νοικοκυριό, έγινε νοικοκυριό, είτε το θέλουμε το Τσίπρα είτε όχι, ας τα κομματικά. Έγινε κάποιο νοικοκυριό, κάτι διόρθωσε ρε Γρηγόρη, πώς θα γίνει τώρα. Φίλε, εγώ ξέρω δεν ότι έλειψε, ο Κοντομινάς, ο Κοντομινάς προχτές πώς θα κλείδωσε Κώστα. Ναι, αλλά σήμερα στο κανάλι του... Πώς θα κλείδωσε προχτές Κώστα ο Κοντομινάς. Πολλά εκατομμύρια. Ο Κοντομινάς. Ναι. Από μένα και από σένα τα παίρνει, φίλε. Άστο αυτό λαϊκισμό σύμβουλε, άστο. Γιατί εγώ ανοίγω σε κάποιο κόμμα. Όχι, πλάκα μου κάνεις. Όχι και. Δεν ανοίγει πουθενά, απλά σου κάναν ο Βερίκιο, ο Ουρακοτάνκο, ο Βερίκιο. Άσε ρε φίλε τώρα. Έκανε του τρίτο. Κάνε σε εγώ την κοιλή η κανένα κόμμα δεν χαρίζει, φίλε. Να σε καλά, bye bye. Λοιπόν, εδώ ο Κόκκινο έχει δίκιο. Ο Βερίκιο, σαν τον Ουρακοτάνκο, έγραφε στα πρωτοσέλιδα εκεί του Αλφα. Τι καλό που είναι ο Τσίπρα και οι παροχέ με την Τσιμψιλή να κάνει την Ουρακοτάνκα. Έλα, πάμε παρακάτω. Αλλά πήραν εντολή. Και εσύ αν έπαιρνε ένα σκασμό λεφτά το χρόνο, τα ίδια μην κάνω. Ό,τι πει. Δεν θα έλεγε. Ουρακοτάνκε Βερίκιε. Τι έγινε τώρα. Τσάρλες τον Τσάρλες τον χορεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Σε έδωσε εντολή ο Κοντομινάς, Ναι. Ουρακοτάνκο. Ναι. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από τη Θάσο, από την πανέμορφη γαλινοτάτη Θάσο. Ναι. Από ποιο χωριό? Από το Λιμένα. Από το Λιμένα. Σήμερα είμαστε αποκλεισμένοι, δεν έχει θεριμπότ λόγω απεργίας. Γιατί, απεργία μας. Λίγο αεράκι έχουμε, λίγο 6-7 μποφόρ. Χαιρετίζω λοιπόν την πιο τολαρνική εκπομπή του από μας σήμερα. Προσπαθεί να στισάρει μια Θεσσαλονίκη ανοργασμική. Mm. Μετέχουμε και εμείς όμως από την περιφέρεια. Και ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση αν επιτρέπετε. Βέβαια, να κάνεις, άκου. Θα σύντησα, αλλά από την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Α, τέτοιο θα σύντησε. Εγώ μένω εδώ 36 χρόνια. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Καλλιράχη. Ποιο? Το δικό σου? Ναι. Καλλιράχη είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Βέβαια. Πολύ και στο σεξ έχουν φαντασία μεγάλη. Νοικοκύριε. Μπορεί να δει ό,τι θες εκεί, ναι. Ωραία, ωραία. Βλέπει τη Ράκη του Ραπτόπουλου. Ναι, καλή Ράκη. Εντάξει, υπάρχουν. Καλή Ράκη. Έχει καλή Ράκη. Τώρα έχει και. Ναι, λέγε. Συζητήστε ότι η Θάσος είναι μια πανέμορφη. Ένα πανέμορφο. Άργησε η Θάσο να πάρει μπρος εμπορικά. Ποια Θάσο? Η εμπορική. Θάσος λέγεται. Η Θάσο. Η Θάσο. Άργησε. Θάσος λέγεται. Θάσο. Ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη και Κωστή, να κάνω μια ανακοίνωση για τους Μικρασιάτες, για τους Απολωνιαδίτες. Ναι, να κάνεις. Λοιπόν, το Σάββατο 7 η ώρα στο Φιλίππιο έχουμε μια συνάντηση. Ποιο Φιλίππιο? Επάνω, στο Σέξου. Α, στο Σέξου, ναι. Όλοι οι Απολωνιαδίτες από όλη την Ελλάδα είναι προσκεκλημένοι. Θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Βυθινίας και Προύσης, ο Ελπιδοφόρος. Α, να έρθω να το δω τον Ελπιδοφόρο, άμα θα μιλήσει. Είναι ένας τρομερός άνθρωπος. Πανέξυπνος, μορφωμένος, 5 γλώσσες μιλάει. Θα μιλήσει ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας, ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Σωτηρίου. Ο άνθρωπός μας, άμα είναι για ψυχιατρική. Αυτό σας αφορά πλήρως. θα χαιρετήσει και ο ξάδερφος ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο Απολωνιαδίτης. Ποιος Σταύρος, ο δικός μας? Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και όλοι οι Απολωνιαδίτες λοιπόν είναι καλεσμένοι εκεί να βρεθούμε, να κάνουμε ένα ταξίδι στη μνήμη, στο παρελθόν, στις πατρίδες των παππούδων μας. Δεν τα μπορώ τα παρελθόν, λέγα μότο. Εντάξει, δεν... Τίποτα... Όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον, δεν καταλαβαίνει. Έχει μέλλον, έχει μέλλον, μην το λέτε, έχει μέλλον. Όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον. Μη. Γρηγόρη, συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, ξέρουμε να... Χαμένος χρόνος είναι, φίλε. Η παρελθοντολογία στα καφενεία καλά κρατεί. Φίλε, θα σου πω κάτι. Πάρα πολύ καφενείο. Για να μαθαίνει και το χαϊβάνι δίπλα μου. Για να μάθω, κόρε. Η ζωή κάνει κύκλους. Ναι. Ναι. Αν κάποιος τους παρακολουθήσει ναι. με προσοχή, ναι. μπορεί στην πορεία της ζωής του ναι. να επωφεληθεί. Εσύ, και οικονομικά και από κάθε άλλη. Και επωφελήθηκε. Εγώ... Τρία χρόνια τα ίδια παπούτσια. Τελπολίμπερο. Πρακτικά στην πατρίδα εκεί στην Τουρκία. Βλέπω μια Τουρκία διαφορετική από αυτή που προβάλλεται εδώ στην Ελλάδα. Με πολλή ανάπτυξη, πολλή δύναμη. Σε εμάς θα λες, για πας στη Βουλγαρία να δεις. Θα τραπείς να μπεις στην Πέμπτη. Αμόλις με ενημέρωσαν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν άνοιξε ακόμα η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα. Ελπίζω την Τρίτη, την Τρίτη. Έτσι λίγο την... Όχι, αυτός που είπε ότι πληρώθηκε. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, τι να σκεφτεί ο κόσμος που σας ακούει. Είπες ότι κάποιοι άνθρωποι σήμερα
βοηθήθηκαν. Και μαθαίνω τώρα, γιατί με ενημερώσαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το. Έχει επαφές με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάρδας. Έχω ρε φίλε. Ναι. Το έκρυψα. Πάει τρώει εκεί στο Φαμιλιάνο και ο Μάρδας. Πάει και ο Κόκκινος εκεί, κάνει. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Κουκουέ. Ντροπή είναι. Άσε, άσε, άσε. Βρωμά Πασοκύλα από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Εσύ βρωμά γενικώ. Έλα, έλα, έτσι. Εντάξει. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσει. Αμέσω τρίτο ημίχρονο με καναλάκι και λαμά και δήμου. Να είστε καλά.